Κυρίε και κύριοι, γεια σα. Γεια σα ακόμα μια φορά εδώ από την φιλόξενη συχνότητα του Κρήτη FM, Κρήτη 87,5. Η Κρήτη στην Αθήνα, η Αθήνα στην Κρήτη, όπω θέλετε να το πείτε το ίδιο πράγμα. Είναι ο Γιώργο Λεκάκη στο μικρόφωνο. Εκπομπή Αρχείων Πολιτισμού. Γιάννη Μανόπουλο στον ήχο και στην κάμερα. Πάμε λοιπόν σήμερα για μια εκπομπή ταξίδι στην ελληνική γλώσσα. Στη δομή τη. Στην. Ε αριθμητική της διάσταση και υπόσταση γιατί τίποτα δεν είναι μόνο ένα όλα είναι πολλά και αυτό αν το καταλάβουμε θα μπορέσουμε να καταλάβουμε και την πολυπλοκότητα του σύμπαντος κόσμου ο οποίος μας περιβάλλει νομίζουμε ότι όταν βλέπουμε ένα ξύλο είναι ένα ξύλο και όταν βλέπουμε μια πέτρα είναι μια πέτρα αν δε ήταν χαζή οι προγονείς μας που σε όλα αυτά δίνανε και άλλες διαστάσεις δίνανε ψυχές, δίνανε ενέργειες και τα θεωρούσαν όλα τούτα ως να μην είναι μόνο ένα. Άλλωστε ο Ηράκλητος τα έχει πει πολύ καλά αυτά. Έχω την χαρά να έχω σήμερα μαζί μου έναν παλιό μου φίλο, συνοδοιπόρο, τον Ελευθέριο Αργυρόπουλο. Γεια σου Ελευθέρια. Γεια σου φίλο Γεώργη. Καλά είσαι. Πολύ καιρό έχουμε να, να, Είμαι, να τα πούμε. Και ναι. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που κάνουμε εκπομπή μαζί. Ναι, μαζί ναι, είναι η πρώτη φορά. Με την ευκαιρία της επανακυκλοφορίας σε δεύτερη έκδοση και βελτιωμένη του βιβλίου... Τέταρτη. 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 Ναι, τέταρτη έκδοση. Αυτή είναι όμως βελτιωμένη. Ναι, είναι η... βελτιωμένη η έκδοση. Πρώτη βελτιωμένη, αυτή... ναι. Πολύ, πολύ πιο βελτιωμένη από την πρώτη, Α... γιατί η πρώτη είχε κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2000. Οπότε αυτή είναι η προ... δεύτερη βελτιωμένη, γιατί εξαντλήθηκαν οι τρεις πρώτες εκδόσεις, αποδείξεις για τη μαθηματική κατασκευή της ελληνικής γλώσσας. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Δηλαδή ελευθέρει η, μαθημα... η ελληνική γλώσσα. Δεν είναι μόνο μια γλώσσα. Α, βου, γου, η, λό, να, λό, λα, πάρε, να, μή, λο. Όπως οπως ε, αποδειχθεί, δεν είναι μόνο μια γλώσσα επικοινωνίας. Ναι. Οι πιο πολλοί νομίζουν ότι η ελληνική γλώσσα, όπω και κάθε άλλη γλώσσα, ότι είναι μια γλώσσα επικοινωνία και μέχρι εκεί και όλα σταματούν εκεί. Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Είναι μια γλώσσα που έχει μουσικότητα, έχει ετοιμολογική ανάλυση και μάλιστα βαθιά ετοιμολογική ανάλυση, έχει μαθηματική δομή και νοημοσύνη από τι έρευνε που έχω κάνει που είναι πλέον περισσότερο από 20 έτη mm -hmm. και μέσα από τα 11 βιβλία που έχω συγγράψει, Υπάρχουν εκατοντάδε παραδείγματα πολύ σημαντικά τα οποία αποδεικνύουν ότι η ελληνική γλώσσα έχει νοημοσύνη και μάλιστα υπάρχει και η πιθανότητα να μπορεί να γνωρίζει ακόμη και τα σημαντικά γεγονότα τη ιστορία μέσα από φ... το φαινόμενο των ισοψηφιών. Θα το πούμε. Δηλαδή, ε, εννοεί τελικά τον το πυθμένα των αριθμών που προκύπτουν όταν προσθέσουμε. Ο πυθμένα των αριθμών που ε, προκύπτουν, όπω είπε, όταν προσθέσουμε όλα τα ψηφία από έναν αριθμό μία λέξεω mm -hmm. ή μία φράσεω, λέγεται απλά πυθμενικό λεξάριθμο ή πυθμενικό συνάριθμο. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε. Ότι οι λέξει λεξάριθμο είναι λέξεις των νεωτέρων ερευνητών, δηλαδή των τελευταίων 60 ετών, ενώ στην αρχαία εποχή έχουμε πηγέ από τον Ιάμβληχο, ο οποίο μάλιστα γνωρίζουμε ότι έχει γράψει και τον «Πυθαγορικό Βίο, και εδώ θα πούμε μια καταπληκτική ισοψηφία, η οποία αντικατοπτρίζει τη θεωρία μου με πολύ όμορφο τρόπο που λέω ότι η ελληνική γλώσσα μάλλον γνωρίζει ιστορικά γεγονότα. Ε, έτσι λοιπόν στην αρχαιότητα οι Πυθαγόροι δεν είχαν τη λέξη λεξάριθμο, όπω τα τελευταία 60 χρόνια έχουμε εμεί, αλλά είχαν την λέξη συνάριθμο. Και αυτό τεκμέρεται από την αναφορά που κάνει ο Ιάμβληχο στο βιβλίο του Τα Θεολογούμενα τη Αριθμητική. Τα Θεολογούμενα τη Αριθμητική. Στο ναι. κεφάλαιο 6, το περί εξάδος, ε, Και μάλιστα αναφέρει εκεί ότι η συναρρύθμιση του κόσμου ονόματο 600 εστίν. Εφόσον λοιπόν υπάρχει η λέξη αναφερωμένη από τον Ιάμβληχον ω συναρρύθμιση, είναι γεγονό ότι υπάρχει και η λέξη συνάριθμο. όπως μας και η λέξη δηλαδή, το και είναι 600, αυτό μα λέει. Μα λέει ότι ο συνάριθμο τη λέξεω κόσμο είναι ακριβώ 600. Ε, και ισχύ... μάλιστα, βεβαίω, επιβεβαιώνει ότι έχουμε το σωστό αλφαριθμητικό σύστημα γραμμάτων και αριθμών, το οποίο είναι αυτό εδώ. Πε το μα, γιατί το... υπάρχει εδώ πέρα βέβαια. Βεβαίω, από αλλά... το α μέχρι και το θ έχουμε τι 9 μονάδε. Δηλαδή το α είναι μονάδα, 1, μονάδα, το β το είναι το β, το γ το 3, το δ το 4, και το δ το 5. Το, τα... το δ είναι το 6, εκεί προσοχή, δίγαμα, το οποίο 8. έχει, έχει φύγει από Το βάζαμε σίγμα τάφ κάποτε. Είναι λάθο. Είναι λάθος. το σίγμα και το τάφ. Το σίγμα είναι 200 και το τάφ είναι 300. Εγώ Κάποτε όμω θυμάσαι που βάζανε ο ο Βασιλιά ο 6 ο... Ο ο και το βάζανε Σίγμα ΤΑΦ. Είναι εντελώ λάθο και αυτό θα πρέπει να καταργηθεί mm -hmm. και να μην ξαναχρησιμοποιηθεί, διότι το Σίγμα είναι 200 και το ΤΑΦ είναι 300. Οπότε το Σίγμα ΤΑΦ δεν είναι κάτι άλλο παρά το 500. Απλώ επειδή το ρήμα στιγματίζω, ξεκινάει από το Σίγμα και το ΤΑΦ. Και η λέξη Στίγμα ξεκινάει από το Σίγμα και το ΤΑΦ, είχε καθιερωθεί και έχει καθιερωθεί. Αυτό το δυσύμβολο, uh. αυτό το δηλαδή το διγράμματο σύμβολο. Δη -σύμβολο, δη -σύμβολο να εκφράζει το 6. Είναι εντελώ λάθο. Μόνο το δίγαμα εκφράζει το 6. Mm -hmm. Και αυτό αποδεικνύεται πολύ απλά, διότι κάθε γάμα είναι το 3. Άρα αυτό το λεγόμενο F, το αγγλικό που είναι το δικό μα, έχουμε μία φορά το γάμα. Και άλλη μία, 3 στην 3 ίσον 6. Και, αποδεικνύεται... και τελειώνει υπόθεση. Τέλεια και τελειώνει η υπόθεση όπω το. z 7, ήτα 8, ήτα 9 και, και, μετά πάμε με να στις δεκάδε. Μετά δεκάδες. πηγαίνουμε στι δεκάδε. το 10, Κ20 κλπ. Όμικρο. Μέχρι το όμικρο με 70, το π το 80 και το κόπα που είναι αυτό που αποκαλούν Q. Έτσι οι αγγλόφωνοι είναι το 90. Και μετά πηγαίνουμε στι 9 εκατοντάδε που έχουμε το ΡΟ 100, το ΣΥΓΜΑ 200, το ΤΑΦ 300, το Y400, ε, το φ ναι, 500. είναι εδώ πέρα, το, H 600, να δείτε, έτσι, το ψ 700, το ΩΜΕΓΑ 800 και το ΣΑΜΠΗ που έχει εξαφανιστεί εντελώ είναι το 900 και είναι το 27ο σύμβολο του ελληνικού αλφαβήτου. Και εδώ, εδώ, όμως, εδώ υπάρχει μια μαγεία όμως. Εδώ υπάρχει μια μαγεία την οποία θα τη συζητήσουμε. Εσεί μπορείτε να τη βλέπετε, εγώ τη βλέπω ε, στο πίσω μέρο του μυαλού μου. Και είναι η εξή. Ε, είναι ότι άμα αν πάρουμε, προσθέσουμε, θα όλα. προσθέσουμε όλα τα γράμματα και τα 27 και τα μετατρέψουμε σε αριθμού, θα προκύψει ο αριθμός 4.995. Εάν τώρα προσθέσουμε το 4, το 9, το 9 και το 5, θα λάβουμε το 27, που είναι το πλήθος όλων των γραμμάτων. Αυτό όμως είναι μόνο η αρχή, γιατί υπάρχει και συνέχεια. Αν πάρουμε τον αριθμό της λέξης γράμμα, η οποία γράφεται με δύο μη, Οπότε, ο αριθμός της είναι 185. Αν λοιπόν όλα τα γράμματα μαζί, τα, αφού, τα τα γράμματα μαζί μας δίνουν τον αριθμό 4.995, αν τα διαιρέσουμε με το 185 που είναι ο αριθμό τη λέξη γράμμα, παίρνουμε, παίρνουμε ακριβώ το πλήθο των γραμμάτων του ελληνικού αλφάβητου, δηλαδή τον αριθμό 27. Έχουμε άρα, δύο ισχυρέ αποδείξει, ότι αυθέλη... η ελληνική γλώσσα γνωρίζει τα κατασκευαστικά τη δεδομένα. Άρα ναι. Άρα θέλει που, να μα πει λοιπόν η ελληνική γλώσσα το ότι το ελληνικό μου αλφάβητο έχει 27 γράμματα κύριε και λέει. όχι 24. Αυτό ακριβώ μα λέει. Άρα... λέει. Και μα το λέει πολύ καλά και μάλιστα και με δύο τρόπου. Όχι μόνο με ένα, με δύο τρόπου. Έτσι, εδώ είναι ενδιαφέρονι μαθηματική, να καθίσουν κάτω, να δούνε Ποια είναι η πιθανότητα με αυτού του δύο τρόπου να μα λέει ακριβώ η ελληνική γλώσσα από πόσα γράμματα αποτελείται το λογισμικό τη, το οποίο είναι το ελληνικό αλφάβητο. Έτσι. Αυτό είναι το λογισμικό. Δηλαδή, η ελληνική γλώσσα είναι ένα πνευματικό υπερυπολογιστή. Δεν νοείται να λειτουργεί υπολογιστή χωρί το λογισμικό του. Άρα, το λογισμικό τη ελληνική γλώσσα είναι το ελληνικό αλφάβητο. Άρα, λοιπόν, κακώ κάναμε και τα εξοβελήσαμε τούτα τα γράμματα και το δίγαμα Εννοείται ότι ό, πάρα ό,τι πάρα κάνουμε και αλλιώνουμε την ελληνική γλώσσα δεν είναι καλό. Δηλαδή, και το κόπα και το σαμπί. την ελληνική γλώσσα και βλέπουμε, παρατηρούμε ένα φαινόμενο το οποίο ε, συνεχώς συνεχώ η ελληνική γλώσσα αλλοιώνεται και τίνει να εκφυλιστεί σε τέτοιο, βαθμό που υπάρχει μάλλον ένα σχέδιο από κάποιου να την διαλύσουν, να την καταστρέψουν. Εδώ, ελευθερία μου, έχουν ακουστεί φωνές, θα τις έχεις ακούσει, τις έχουμε καταστηλιτεύσει και δεν ξέρω πόσο το έχουμε καθυστερήσει και πόσο το έχουμε μπλοκάρει όλο αυτό, να θέλουν να κάνουν μια ορθογραφική γραφή, ορθοφωνική τουλάχιστον, ό,τι υπάρχει σε «Η» να είναι «Ι», ό,τι υπάρχει «Ο» να είναι να «Ο». Να εξαφανίσουν και τις διθόγκους. Ναι, και, πάει λέγοντα, ας πούμε, αυτούμε. καταλαβες. Και έχουμε κάνει πόσε εκπομπέ που λέμε πόσο τραγικό και πόσο ανθυγιεινό θα είναι αυτό, διότι όλα τα παιδιά μα θα βγαίνουν δυσλεκτικά και δυσμαθικά. Όπω βγαίνουν σόριδον από τότε που καταργήθηκε το πολιτονικό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι να του πει, τι να καταλάβουν αυτοί οι κρετίνοι από όλα αυτά εδώ πέρα που έχει αναλύσει εσύ εδώ πέρα μέσα και μα βιάζουν αυτά τα νούμερα που το ίδιο το ελληνικό μα αλφάβητο μα λέει ότι για να λειτουργήσω θέλω 27 γράμματα. Αλλιώ δεν λειτουργώ. Μα λέει ότι έχει ακριβώ 27 γράμματα. Είναι σαν να πάρει πέντε μπουλόνια και πέντε βίδε από μια μηχανή και να περιμένει να δουλέψει. Και από εδώ αποδεικνύεται ότι η ορθογραφία έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή θα μπορούσε η λέξη γράμμα να γράφεται με ένα μη. Ναι. Ο λόγο που γράφεται με δύο μη είναι ότι επειδή το πηλίκον 4995 δια 185 μα κάνει ακριβώ 27. Άρα η, η πρόσταση... Αν το γράμμα γραφόταν με ένα μη δεν θα μα το έκανε. Αυτή Όχι. τη σύμβαση Αν δεν θα μα την Η μαθηματική δομή τη ελληνική γλώσσα και η νοημοσύνη τη εξάγεται από την ορθογραφία. Γι' αυτό και η λέξη ορθογραφία έχει τον ίδιο ρυθμό με το όνομα Πιθαγόρα. Και πάμε λίγο πίσω στον Ιάμβληχο, γιατί είπαμε κάτι το οποίο δεν το αναφέραμε και θα, έτσι, θα, θα, φανεί ότι το ξεχάσαμε. Οπότε πρέπει να πούμε εδώ ότι το όνομα Ιάμβληχο έχει τον αριθμό 963. Είπαμε ότι ο Ιάμβληχο ήταν αυτό από τον οποίο εγγράφει ο Πιθαγορικό Βίο. Αν λοιπόν γράψουμε τη λέξη Πιθαγορικό, θα λάβουμε με μεγάλη μας έκπληξη και πάλι τον αριθμό 963. Άρα έχουμε την καταπληκτική ισοψηφία, η άμβληχος, ίσον, το μαθηματικό σύμβολο. Η άμβληχος, ο πυθαγωρικός. ίσον, ο πυθαγορικός. Ίσον, πυθαγορικός, ίσον 963. Βέβαια θα σου πει κάποιος τώρα, ας πούμε, ότι διαλέγεις το ένα παράγωγο, δηλαδή το πυθαγορικός είναι παράγωγο του πιθαγόρα, και θα διαλέγεις την ίδια τη λέξη πυθαγόρας. Διότι ναι, γιατί αυτό το δεν, θα, δεν μία. θα μπορούσε να ισούται ένα με έναν άλλον. Ε, Ακριβώ. Μα είναι διαφορετικέ οντότητε. Yeah, yeah. ε, και yeah, yeah. το, το yeah, yeah. γεγονό yeah, yeah. και μόνο ότι υπάρχει ισοψηφία ή άμπληχο ίσον πυθαγορικό είναι καταπληκτικό. Yeah. Γιατί <συγεί> έχουμε ισοψηφία τριψηφίων αριθμών. Έτσι. Το 963 δεν είναι ένα ψηφίο ή διψήφιο αριθμό. <συγεί> Για να έχουμε λίγε περιπτώσει. Περισσότερο... Έχουμε 900 ακριβώ τριψηφίου αριθμού. Οι τριψήφιοι αριθμοί, οι ακέραιοι, έτσι, οι θετικοί ακέραιοι είναι ακριβώ 900. Επομένω η πιθανότητα τη ισοψηφία είναι μικρή, δεν είναι μεγάλη. Και πάμε και στον Αντιστένη. Ο Αντιστένη τι μα είπε. που Πάλι σε αυτό το βιβλίο. Άλλη μεγάλη το αναφέρω, μορφή. Έτσι. Ναι. Ο Αντιστένη, άλλη μεγάλη μορφή ακριβώ. Μα είπε αυτό που μα είπε και ο Πλάτων. Ο Πλάτων μα λέει ότι η ονοματοδοσία των όντων ουκεστεί τυχαία. Πού μα το λέει αυτό? Στον Κρατήλο. Στο κείμενό του Κρατήλο. Ο Αντιστένη μα τονίζει ότι για να πορευτούμε προ το δρόμο που οδηγεί προ τη Σοφία. Γιατί ο άνθρωπο μπορεί να είναι φιλόσοφο, δηλαδή φίλο τη Σοφία. Ενώ ο Θεό δεν είναι απλώς σοφό, είναι πάνσοφο. Ο άνθρωπο όμω είναι φίλο τη σοφία και αυτό. Αγαπάει που να πηγαίνει προ τη σοφία. Να πορεύεται προ τη σοφία. Αυτό που δημιούργησε την λέξη φιλοσοφία ήταν ο Πιθαγόρα. Ο Πιθαγόρα ήταν ο πρώτο που ανέφερε το ρήμα φιλοσοφό όταν τον ρώτησε κάποιο βασιλέα. Στην, στην, ναι, στην Ολυμπία όταν παρακολουθούσε του Ολυμπιακού Αγώνε, του λέει τι πράτη νυν, διδάσκαλε και απαντά ο Πιθαγόρα, φιλοσοφό. Από εκείνη την ημέρα καθιερώθηκε και ανεφέρθη η λέξη φιλοσοφία. Έτσι, και βασιλιά, Και γι' αυτό η λέξη φιλοσοφία, η λέξη φιλοσοφία έχει τον ίδιο αριθμό με τη φράση ο Πιθαγόριο λόγο. Διότι λόγο του Πιθαγόρου ήταν το ρήμα φιλοσοφό. Και έχουμε την ισοψηφία. Φιλοσοφία ίσον ο Πιθαγόριος Λόγος ίσον 1391. Για να μπορεί κάποιο λοιπόν να ασχοληθεί με την αριθμοσοφία και να μπορεί να μεταφέρει αυτά τα μηνύματα που η αριθμοσοφία παρουσιάζει, θα πρέπει να μπορεί να θυμάται χιλιάδε αριθμού, να έχει την ικανότητα τη μεγάλη μνήμη, γιατί αλλιώ θα πρέπει να κυκλοφορεί με έναν υπολογιστή ή με κάποια βιβλία. Αναχειρεστή. Εσύ δεν κυκλοφορεί με υπολογιστή όμω, είσαι αριθμό μνήμων, ήσουν από μικρό. Εγώ, ναι, αρκετά χρόνια είμαι αριθμό μνήμων και θυμάμαι χιλιάδε αριθμού όσον αφορά μαθηματικέ σταθερέ, Όσον αφορά ε, ακόμη και πινακίδες αυτοκινήτων, και μάλιστα πολλέ από αυτέ εδώ και 20 ετία και παραπάνω. Ε, Θυμάσαι τηλέφωνα απ' έξω, τηλέφωνα, σε... αριθμούς όπλων, κωδικού, ε, πάρα πολλά. Αυτό το ανακάλυψε ότι παίζει με σένα, ή. Αυτό το ανακάλυψα ε, από την ηλικία των 14 ετών, ότι σιγά σιγά αυτό υπήρχε, mm -hmm. ενώ πριν δεν είχε παρατηρηθεί. Και μετά στην πορεία αυτό γινόταν όλο και πιο έντονο. Βελτιωνόταν δηλαδή η μνημονική ικανότητα. Γιατί εγώ του αριθμού του βλέπω ίσω διαφορετικά, με διαφορετική οπτική από ότι οι περισσότεροι άνθρωποι. Πώ του βλέπει. Του βλέπω σαν Οντώτητες. σχέδια, σαν, ε, σαν γεωμετρικέ οντότητε. Όχι μόνο δηλαδή σαν. Γραμμικό. Ναι, σαν αυτό που το συνηθισμένο που ο πιο πολύς κόσμο ε, αναγνωρίζει στου αριθμού. Και ξέρω ο κάθε αριθμό, όχι για όλου βέβαια, έτσι, για αρκετού αριθμού και τι ιδιότητε μαθηματικέ έχει. Εννοεί ε, τους... Για παράδειγμα, τον, ο αριθμό 6. Από τον 1 έω τον 9. Βεβαίω. Ναι, από τον 1 μέχρι τον 9. Ο αριθμό 6 είναι. Ο, ο, αυτό. Είναι ο πρώτο τέλειο αριθμό. Θα τα πούμε αυτά. Θέλω να σε ρωτήσω. είναι ο δεύτερο τέλειο. Αυτό σε έκανε να πα προ τον μαθηματικό κλάδο. Δηλαδή, όταν 14 ανακαλύπτει ότι έχει μια έφεση προ του αριθμού, σε έκανε όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό, αλλά... και ε, το γεγονός ότι ήθελα να λύνω πάντα μαθηματικά προβλήματα, να κάνω γεωμετρικές κατασκευές και γι' αυτό από την ηλικία των 16 ετών άρχισα να αποδεικνύω το Πυθαγόριο θεώρημα με δικούς μου τρόπους. Και το Εκτός δεκτικής ύλης. Βεβαίως, γιατί είχαμε έναν μαθηματικό στην Δευτέρα Λυκείου στην Κομοτινή, ο οποίος μας είχε πει σε ένα μάθημα ε, μπορεί κάποιο από εσά να βρει έναν τρόπο για το πιθαγόριο θεώρημα για να το αποδείξει που δεν υπάρχει στο βιβλίο. Ασχολήθηκα εγώ περίπου μία εβδομάδα και βρήκα δύο τρόπου, και αυτό ήταν το ξεκίνημα, για να φτάσω να έχω αποδείξει τελικά το πιθαγόριο θεώρημα με 530 διαφορετικού τρόπου. Σήμερα. Από το, ναι, μέχρι, μέχρι σήμερα που μπορώ να, μπορώ να το αποδείξω και με χίλιου τρόπου, αν θέλω, αλλά έχω υποχρεώσει που δεν με αφήνουν να ασχοληθώ, γιατί αυτό το, αυτό το αντικείμενο θέλει τη γεωμετρία, θέλει πάρα πολύ χρόνο, θέλει αφοσίωση, θέλει αφιέρωση. Έτσι, για να αποδείξει το πιθαγόριο θεώρημα κάποιο με 530 τρόπου. Θέλει ε, χιλιάδε ώρε να ασχοληθεί. Υπάρχει κάποιο άλλο που έχει περισσότερε αποδείξει. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Είναι παγκόσμιο ρεκόρ αυτό αναγνωρισμένο από το βιβλίο Guinness. Και μάλιστα, όταν το 1997 είχα φτάσει στην απόδειξη 520, έστειλα όλε τι αποδείξει στη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, στο Library of Congress, για να τι κατοχυρώσω σε όλε τι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική. Και μετά τι έστειλα ε, σε φωτοαντίγραφα, σε μεγάλα χαρτιά Α3, τι έστειλα ε, στην Αγγλία, στο αρμόδιο γραφείο του βιβλίου Guinness όπου πέρασαν αρκετοί μήνε, γιατί αυτοί οι συγκεκριμένοι που παρέλαβαν. Το τις φάκελο, α ναι. Του φακέλου αυτού, ε, έστειλαν ε, τι αποδείξει σε μαθηματικού για να αξιολογηθούν εάν είναι σωστέ ή όχι. Και αφού οι μαθηματικοί του διαβεβαίωσαν ότι οι αποδείξει είναι όντω σωστέ, ήταν γραμμένε και στα αγγλικά, με τα σχήματά του με όλα, ε, το βιβλίο Κίνε προέβη ε, στην αποστολή ενό πιστοποιητικού, τον Ιούνιο του 1999, όπου μου αναγνώρισε σαν παγκόσμιο ρεκόρ, ότι έχω αποδείξει το πιθαγόριο θεώρημα με 520 διαφορετικού τρόπου. Έχω βρει τώρα άλλου 10, γιατί επειδή ασχολούμαι πάρα πολύ με την επίλυση δύσκολων προβλημάτων στο Quora, είναι ένα site που λέγεται quora.com. Εκεί έχω λύσει 2.250 προβλήματα τουλάχιστον σε χρονικό διάστημα 5 ετών περίπου. Και με έχουν γνωρίσει πολύ μεγάλη μαθηματική. Έχω πολύ κόσμο που διαβάζει τι λύσει των προβλημάτων μου και κάποιο φοιτητή Ρώτησε μία μέρα αν μπορούμε να βρούμε μία απόδειξη του Πυθαγορείου θεωρήματο μέσα από κανονικό οκτάγωνο. Εγώ βρήκα δέκα αποδείξει του Πυθαγορείου θεωρήματο μέσα από κανονικό οκτάγωνο και μάλιστα τι δύο από αυτέ τι έχω κάνει και σε γλυπτό με μάρμαρο. Μάλιστα. Ε, συνοδευόταν και με κανένα ποσό αυτό το βραβείο του Guinness, δηλαδή το. Όχι όχι, 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 δεν υπήρχε κάποιο ποσό για το ρεκόρ του βιβλίου Guinness. Ήταν κάτι ε, βεβαίω ε, ναι. ε, δύσκολο και επίπονο πνευματικά αλλά αναγνωρίστηκε σαν ένα παγκόσμιο στην Ελλάδα τα κατοχυρώσει πουθενά. Ε, εννοείται ότι αυτά. Κάποιο Έλληνα ναι. μαθηματικός μαθηματικό παίρνει, γράφεται στο ρεκόρ βι... το βιβλίο τον των ρεκόρ των Κίνε. Στην Ελλάδα, στο, Έλληνα... παρελθόν, τα έχω κατοχυρώσει, ναι. τα έχω υποβάλει και εκεί. Αλλά ετοιμάζω τώρα ένα βιβλίο που θα έχει όλε τι αποδείξει αυτέ του Πυθαγορείου Θεωρήματο και όλα τα σχήματα. Θα είναι ένα μεγάλο βιβλίο και βαρύ βιβλίο με πολλέ σελίδε. Και γι' αυτό το λόγο θα κοστίζει και αρκετά. Γιατί μόνο για να το φτιάξει αυτό το βιβλίο, μόνο για να γίνουν τα σχήματα τα γραφιστικά και όλα αυτά θέλει χιλιάδε ευρώ. Δεν γίνονται έτσι. Ναι. Ε, άλλο θέλω να πω. Δεν με άφησε να ολοκληρώσω. Βεβαίω. Ε, ένα Έλληνα μπαίνει στο, στο, στο βιβλίο Κίνε για κάτι που έχει βρει πάνω στον κλάδο του, στον τομέα, το μαθηματικό, το γεωμετρικό κλπ. Ε, Ένα άνθρωπο από το Υπουργείο, από το Παιδεία, από το Πολιτισμό, από τη Ζακαδημία, από το Πανεπιστήμιο, χτύπησε πίδε και ένα τηλέφωνο για να σου πει Κύριε Αργυρόπουλο, δεν σα ξέρω. Ε, αλλά βλέπω εδώ το όνομά σα, είναι παγκοσμίω γνωστό το βιβλίο. Και ελάτε από το, από το γραφείο μα εδώ να σα τιμήσουμε, να σα δώσουμε μια έδρα, mm. να, να λέτε την άποψή σα στα παιδιά, να, να, να σα τιμήσουμε, ρε παιδί μου, να, να σα δώσουμε ένα χαρτάκι. Δεν έχει γίνει, δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Και όχι μόνο δεν έχει συμβεί αυτό, αλλά δυστυχώ αντιμετωπίζω και ένα χλεβασμό από κάποιου ανθρώπου. Έτσι, για όλα αυτά που προσπαθώ και κάνω. Και αυτό είναι λυπηρό, πραγματικά, γιατί αν μπορούσαν να καταλάβουν τι σημαίνει να αποδείξει ένα άνθρωπο με 530 διαφορετικέ, διαφορετικού τρόπου το πιθαγόριο θεώρημα, θα μπορούσαν να προσγειωθούν και να καταλάβουν καλύτερα τι είναι το έργο το οποίο έχω κάνει. Όταν είναι βέβαια μόνο στη γεωμετρία, έχω ασχοληθεί και με τη θεωρία αριθμών, έχω ασχοληθεί και με την αριθμητική ανάλυση και με τη γραμμική αλγεύρα και έχω ανακαλύψει πράγματα στα μαθηματικά σημαντικά εκεί, τα οποία θα τα παρουσιάσω ορισμένα από αυτά και σε μια παρουσίαση που θα κάνω τώρα το Σάββατο στο ξενοδοχείο Κάραβελ, το Σάββατο το βράδυ. Αλλά κυρίω εκεί θα παρουσιάσω τα πορίσματα τα τελευταία από τι ανακαλύψει που έχω κάνει πάνω στην ελληνική γλώσσα. Αλλά θα δείξω και κάποια πράγματα από τα μαθηματικά και από το πιθαγόριο θεώρημα και από κάποιο πολύ δύσκολο άθροισμα που έχω ανακαλύψει ένα τύπο, ο οποίο έχει τη μεγαλύτερη ακρίβεια υπολογισμών παγκοσμίω. Μάλιστα, αφού το, το για την παρουσίασή Αλλά θέλω να σε ρωτήσω το εξή. Ε, τι σημαίνει αποδεικνύω ένα θεώρημα με άλλον τρόπο. Δηλαδή υπάρχει ο τρόπος ο αποδεκτός που είναι στα βιβλία, έτσι, στα βιβλιογεωμετρίας και λοιπά που λέει αυτό. Τετράγωνο έτσι και αλλιώ, καλλιώτικα. Και θα το πούμε. Ναι, Λάμε τι πούμε. σημαίνει βρίσκω έναν άλλον τρόπο. Ποιο παίζει έναν άλλον τρόπο. Ρε, σημαίνει, ναι, σημαίνει ότι, ότι αυτό που το κάνει αυτό έχει πολύ υψηλό δίκτυο ευφυία. Δηλαδή, όλη αυτή η τρόποι είναι, είναι επιστημονικώ αποδεκτή, γιατί είναι σωστή. Αν δεν ήταν σωστή, δεν θα ήταν αποδεκτή. Και δεν θα μπορούσαν να τα αποδείξουν κιόλα. Έτσι. Ένα άνθρωπο όμω που μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο και να αποδείξει το πιθαγόριο θεώρημα ή ένα οποιοδήποτε θεώρημα με τόσου πολλού διαφορετικού τρόπου σημαίνει ότι έχει ένα πολύ πολύ διάστατο εγκέφαλο και είναι ικανό να κάνει πολλά πράγματα. Θα δημιουργήσει πολλά πράγματα. Όπω. Όπω μπορεί να ανακαλύψει πράγματα που άλλοι άνθρωποι δεν τα έχουν ανακαλύψει μέχρι σήμερα σε πολλού τομεί. Γιατί όταν αποδεικνύει ότι ο δείκτη ευφυία σου και τον έχω τσεκάρει και όλα τον έχω ελέγξει, είναι πολύ υψηλό. Φαίνεται ότι αν σε αξιοποιήσει, όπω είπε, ένα κατάλληλο φορέα και σου δώσει το έναυσμα να συνεργαστεί με άλλου επιστήμονε, ότι σίγουρα θα μπορούσε να δημιουργήσει κάτι που θα ήταν πολύτιμο και για την Ελλάδα και για την κοινωνία και για τα παιδιά που είπε, γιατί υπάρχουν τρόποι τα παιδιά να μάθουν μαθηματικά πολύ πιο εύκολα και να τα αγαπήσουν. Και αυτό δυστυχώ δεν έχει διδαχθεί ακόμα, δεν του έχει δοθεί αυτή η ομορφιά τη ωραιότητα τη διδασκαλία των μαθηματικών. Και γι' αυτό οι πιο πολλοί δεν αγαπούν τα μαθηματικά και απομακρύνονται από ναι, αυτό. Ναι, Όπω και τα αρχαία ελληνικά. Ο τρόπο που διδάσκονται. Τα και τα αρχαία ελληνικά, στις... μαθηματικά είναι. Ναι, ναι. Θέλω να πω ότι ο τρόπο που διδάσκονται στα σχολεία είναι απεχθή. Τα παιδιά. Ε... Ο βέλτιστο τρόπο τη διδασκαλία, εάν ευρεθεί και παρουσιαστεί ε, στους μαθητές θα εκτιμηθεί, θα ανεβούν οι βαθμοί τους και τα προβλήματα που έχουν οι μαθητές θα μειωθούν και μπορεί και να εκλείψουν. Τι άλλο μπορεί να πετύχει ένα παιδί που ξέρει καλά μαθηματικά και γεωμετρία. Μπορεί να προγραμματίζει πράγματα για τη ζωή του και να χρησιμοποιεί τη λογική πολύ περισσότερο από τους άλλους και να μπορεί να επιλέγει τις βέλτιστες λύσεις και τις βέλτιστες διαδρομές σε ό,τι ακολουθεί στη ζωή του και να μπορεί να Λύνει δύσκολα προβλήματα, να δημιουργεί πράγματα, να ανακαλύπτει. Και ειδικά τώρα τον καιρό των κομπιούτερ κλπ. κλπ. Πολλά. Θα... Μπορεί να κάνει πάρα πολλά, διότι τα μαθηματικά είναι η επιστήμη των επιστημών. Έχω συνθέσει ένα φιλοσοφικό ρητό και λέω ότι η επιστήμη είναι ένα κτίριο και τα θεμέλια τη είναι τα μαθηματικά. Εάν ένα από τα θεμέλια τη δεν υπάρχει, το κτίριο δεν στέκεται. Επομένω, οι τομεί των μαθηματικών, όπω λέμε η γεωμετρία, η άλγευρα, η θεωρία αριθμών, η αριθμητική ανάλυση, ο πυροστικό λογισμό, η διαφορική γεωμετρία. Και πάρα πολλοί άλλοι, η τοπολογία, και υπάρχουν πολλοί τομεί των μαθηματικών. Και τα μαθηματικά είναι μια τόσο μεγάλη επιστήμη που ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιο τη σημερινή εποχή τα γνωρίζει όλα. Έτσι. Ο τελευταίο που γνώριζε όλα τα μαθηματικά τη εποχή του πρέπει να είναι τουλάχιστον πριν από 120 χρόνια πριν από σήμερα. Γιατί και τη στιγμή αυτή που μιλάμε οι μαθηματικοί παράγουν νέα γνώση, νέα θεωρήματα, δημοσιεύουν νέα βιβλία, οπότε είναι αδύνατο κάποιο να μπορεί να Λύνουν προβλήματα που μα Λύνουν σημείς... και αποδεικνύουν θεωρήματα. Θεωρούν και άλυτα. Θυμάστε θεωρήματα... και την γνωστή ταινία με τον Ινδό. Το Ραμανουγιάν. Ναι. ναι ο άνθρωπο που γνώριζε το άπειρο. Ναι. Έτσι. The man who knew infinity. Ναι, αυτό ήταν ένα εξαίρετο μαθηματικό και τον αναφέρω και σε μερικά από τα βιβλία μου. Διότι δυστυχώ πέθανε πολύ νέο ναι. στα 33 του. Αν είχε ζήσει τουλάχιστον άλλα 33 χρόνια, η γνώση που θα μας είχε δώσει στα μαθηματικά θα ήταν τεράστια και θα είχαμε, πιστεύω, επιλύσει και άλλα προβλήματα. Τα οποία και μου ήταν ένα, ένα, απλό παιδί από την Ινδία. Ναι, που, ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος. Απλώ δεν μπήκε στο κουτί, που, ε. ναι, ο οποίο ήταν ανεξάρτητο, ελεύθερο. Είχε τι δικέ του πεπιθήσει, αλλά ήταν μια μεγάλη ευφυα. Και πολλοί από του τύπου που ανακάλυψε και δημιούργησε ε, δεν έχει γίνει κατανοητός ακόμη ο τρόπος στους μαθηματικούς πώς τους έχει Και δηλαδή, το θέμα μας είναι, δηλαδή, το πώς λειτουργήσε ο εγκέφαλός του για να ναι, φτάσει ναι. εκεί. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι, είναι το ότι ανακάλυψε πληθώρα μαθηματικών τύπων, συνεργάστηκε με τον Χάρντι, με έναν μαθηματικό ε, από το Cambridge στην Αγγλία ε, και μάλιστα όταν ο... <laughs> ο Ραμανουγιάννη ήταν στην Ινδία, για να αναφέρουμε και κάποια πράγματα σημαντικά για αυτόν, γιατί θεωρώ ότι είναι ο μεγαλύτερο Ινδό μαθηματικό Όλων των εποχών στην Ινδία. Όπω εμεί έχουμε τον Αρχιμίδη. Ο Αρχιμίδη είναι ο μεγαλύτερο μαθηματικό ε, στην ιστορία τη αρχαία Ελλάδο και θεωρείται και ένα από του κορυφαίου μαθηματικού όλων των εποχών, όλων των εθνών. Και αν πάτε στο MIT, στην ε, Ποστόνη, στο Massachusetts Institute of Technology, θα δείτε ότι υπάρχει ένα κτίριο όπου αναφέρεται, αναφέρεται το όνομα Αρχιμίδε, το όνομά του, μαζί με το όνομα του Γκάου. Δηλαδή mm -hmm. με το ίδιο μέγεθο γραμμάτων. Mm -hmm. Ενώ άλλα ονόματα άλλων επιστημόνων. Σε άλλα κτίρια αναγράφονται με μικρότερο μέγεθο. Αυτό δηλώνει μια τεράστια τιμή από του Αμερικανού προ τον Αρχιμίδη, τον γίγαντα αυτόν ο οποίο δεν ήταν μόνο μαθηματικό, ήταν και φυσικό και μηχανικό. Και τι δεν ήταν, έτσι. Mm -hmm. Και ήταν μια τεράστια τιμή. Και γεωμέτρη μορφή, και, ε, και φιλόσοφο. Όλα, όλα αυτά. Και φιλόσοφο. Αλλά. Και, αλλά και, και μόνο που λέει στον βάρβαρο στρατιώτη την ώρα που μπαίνει στη σκηνή του yeah. ότι. Ε, είσαι βάρβαρο, πα να με σκοτώσει, αλλά σε παρακαλώ πολύ αυτού του κύκλου που έχω χάσει. Α ναι, ε, ναι, σε μενατεριώσω. Α και με σκοτώνει μετά. Είναι τραγικό αυτό που έγινε, γιατί δεν ξέρουμε εκείνη τη στιγμή τι θα ανακάλυπτε ο Αρχιμίδη και τι θα μα παρουσίαζε. Μπορεί να ανακάλυπτε κάτι το οποίο να μην έχει ανακαλυφθεί ακόμη και σήμερα. Και είναι πολύ τραγικό, βεβαίω, ε, αυτό που έγινε και ο επικεφαλή των στρατιωτών αυτών έδωσε εντολή να τον εκτελέσουν αυτό το στρατιώτη και τον εκτέλεσαν διότι γνώριζε ότι αυτό που έκανε ήταν ένα τεράστιο έγκλημα γιατί ήξερε ο Αρχιμίδης μόνο, ότι μια μεγάλη μόνο και μόνο για αυτήν τη στιγμή της ιστορίας και για αυτήν την έκβαση μιας πράξεως κατά την άποψή μου και το λέω εγώ είναι δική μου άποψη αυτή θα έπρεπε δια νόμου να απαγορεύεται να σκοτώνεις άνθρωπο διότι δεν ξέρει αυτό ο άνθρωπο που σκοτώνει, τι, που σκοτώνεις, τι θα ανακαλύψει αύριο και τι έχει στο μυαλό, τι να, έχει να προσφέρει στην ανθρωπότητα. Α, όταν είναι σαν να σκοτώνει την ανθρωπότητα τις λύσεις τη. Όταν, όταν ε, ξέρει πολύ καλά ότι έχει να κάνει με ένα μαθηματικό που είναι κορυφή. Οτιδήποτε και να είναι. Αλλά όπω και να είναι. Όταν δεν μπορεί να δημιουργήσει μια ζωή, πώ την αφαιρεί. Έτσι. Έτσι. Εννοείται ότι αυτό είναι κανόνα ο οποίο είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, θα έπρεπε στον πόλεμο να απαγορεύεται να σκοτώνει ή σε οποιαδήποτε φυσικά εννοείται κατάσταση. Ε, είναι ακόμα... Ναι, μπλέκουμε με άλλα θέματα τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα. Όχι, προκύπτουν από τη συζήτηση προκύπτουν, αυτά τα θέματα. Ναι, όμως. προκύπτουν, βεβαίω προκύπτουν προκύπτουν, προκύπτουν. προκύπτουν και από είναι, τη είναι, πολύ ενδιαφέροντα, αλλά θα επιστρέψουμε λίγο στο Ραμανουγιάν Ωραία, ναι. για, να, για, να πούμε ότι κάποια στιγμή όταν ήταν στην Ινδία. Αυτό έλυνε κάποια προβλήματα τα οποία δεν τα είχε επιλύσει κάποιο άλλο μαθηματικό παγκοσμίω. Και έτυχε, ε, κάποια στιγμή έτυχε, σκέφτηκε ο Ραμανουγιάν να στείλει αυτά που είχε ανακαλύψει στο Cambridge να τα δουν καθηγητέ Με και να τα αξιολογήσουν. Με μεγάλο ρίσκο. Φυσικά. Γιατί δεν ήξερε καημένο ότι. Και τα έστειλε. Μήπω τα πάρει. Τα έστειλε και ο παραλήπτη ήταν ο κύριο Χάρντι. Ο, οποίο ο κύριο Χάρντι έψαχνε να λύσει τα συγκεκριμένα που του έστειλε ο, Ρα... ο για παραπάνω από 10 χρόνια. Και έρχονται στο τραπέζι του, έτσι, στο γραφείο του, οι λύσει, και λέει, δεν ξέρω που είναι αυτό ο άνθρωπο. Θα πάτε θα τον βρείτε και θα τον φέρετε εδώ. Τον θέλω εδώ, οπωσδήποτε. Αυτό είναι τεράστιο μυαλό εδώ όμως, και πρέπει να τον αξιοποιήσουμε. Εδώ όμως δίνει και την. Ε... Το ευτυχώ έπεσε σε αυτόν. Ευτυχώ έπεσε σε άνθρωπο, τον, το, ναι, το ο, οποίος, ο οποίος ήταν σωστό, δηλαδή, τον αναγνώρισε, θα μπορούσε να τα ε, οικειοποιηθεί. Εκεί ήταν ε, η, η επιστήμη των μαθηματικών, είχε ανοίξει ορίζοντα, Ακριβώς. είχε ανοίξει κανάλι και έτσι με την τηνθεί απ' έξω. Και κάλεσε πρόνοια. και συνεργάστηκαν πάνω στη θεωρία αριθμών. Συνεργάστηκαν σε πολλά δύσκολα θέματα τη θεωρία αριθμών, όπω και στο Partition's Theory, δηλαδή στη θεωρία των διαμερίσεων των αριθμών. Η θεωρία των διαμερίσεων των αριθμών έχει τεράστια σχέση με την πιθαγόριο αριθμοσοφία και η πιθαγόριο αριθμοσοφία. Επειδή βασίζεται στο φαινόμενο. Εδώ ήθελα να σε ρωτήσω γιατί. Επειδή, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ της αυτή η ταινία ώστε. και οπότε, οπότε λάχη τη βλέπω. Ε, έχει σχέση αυτό το partition με τον Πιθαγόρα? Άμεση. Αυτό θέλω να πω. Για πε μου. Για το... Γιατί δεν αναφέρεται στην ναι. ταινία. Ε, ναι, δεν αναφέρεται διότι ελάχιστοι γνωρίζουν την απόκριβη αυτή σχέση. Αλλά προσπαθώ να την κάνω γνωστή στον κόσμο. Η <laughs> σχέσει είναι ότι όταν έχουμε μία λέξη που έχει τον ίδιο αριθμό. Με μια άλλη λέξη. Για παράδειγμα, έχουμε τη λέξη μαθηματικά, που έχει τον αριθμό 430, και τη λέξη αριθμό, που έχει το 430 επίση. Και τη λέξη ευθεία, που έχει επίση το 430. Άρα, έχουμε μια καταπληκτική ισοψηφία μαθηματικά, ίσον αριθμό, ίσον, ίσον ευθεία, ίσον 430. Λοιπόν, ε, το φαινόμενο αυτό λέγεται ισοψηφία. Mm -hmm. Η λεξαριθμική ισοψηφία, όμω, βασίζεται πάνω σε ένα μαθηματικό φαινόμενο, που λέγεται θεωρία διαμερίσεων των αριθμών που λέγεται συγκεκριμένα διαμερίσει των αριθμών. Για να εξηγήσουμε τι είναι οι διαμερίσει των αριθμών, για να το καταλάβουν όλοι, γιατί να μην φαίνεται ότι μιλάμε άλλη γλώσσα, θα πούμε το εξή. Α πούμε ότι έχουμε τον αριθμό 3. Με πόσου τρόπου μπορούμε να κατασκευάσουμε τον αριθμό 3 από αθρήσει, από προσθέσει δηλαδή, των μερών αυτού του αριθμού, δηλαδή αριθμών από το 0 έω και το 3 θετικών ακεραίων συμπεριλαμβανομένων και του 0. Ως. Και του 0 μέσα. Ο ένα βεβαίω. Ο ένα τρόπο είναι 1 συν 1 συν -1, 1. Άρα αυτή λέγεται μία διαμέριση mm -hmm. του αριθμού 3. 1 συν 1 συν 1, -1 μα κάνει 3. Ο άλλο είναι 2 συν 1 μα κάνει πάλι 3. Και ο τελευταίο, ο τρίτο και ο τελευταίο είναι 3 συν 0 και μα κάνει πάλι 3. Άρα λέμε ότι οι διαμερίσει του αριθμού 3 ή αλλιώ το πλήθο των διαμερίσεων είναι του αριθμού 3, είναι το 3. 3, είναι, είναι 3 ισούνται με το 3. Είναι 3. Ακριβώ. Έτσι λοιπόν ε, προχωρώντα προ τα πάνω. Παρατηρούμε το, το εξή ενδιαφέρον φαινόμενο. Ότι Φαντάζομαι ό, ότι για το 10 δεν είναι 10 και για το 15 φυσικά, δεν είναι 15. Αυτό ήθελα να πω. Ανεβαίνουν. Και για το 100 δεν είναι 100. Άμα σου πω πώς είναι. Για θα, πώς θα πώς τον αριθμό 200 είναι περισσότερε από 199 εκατομμύρια. Μάλιστα. Δηλαδή ανεβαίνουν με ένα πολύ εκθετικό τρόπο. Έτσι. Ανεβαίνουν πάρα πολύ απότομα οι διαμερίσει όσο προχωρούμε, ας πούμε, από ένα διψήφιο σε ένα τριψήφιο, η διαφορά είναι τεράστια. Είναι τεράστια. Έτσι, λοιπόν, το πλήθο των διαμερίσεων του αριθμού 10, που ανέφερε και πολύ καλά έκανε και το ανέφερε είναι ακριβώ 42. Mm -hmm. Μία από αυτέ είναι η γνωστή σε πολύ κόσμο Πυθαγόριος Τετρακτής. Μάλιστα, πρώτη Πυθαγόριος τετρακτή. Είναι 1 συν 2 συν 3 συν 4. Μως κάνει 10. Η πρώτη από όλε είναι 10 μονάδε. 1 συν 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 1 μα κάνει 10. Και η τελευταία είναι 10 συν 0. Μία ενδιάμεση είναι 1 συν 2 συν 3 συν 4 που είναι η πρώτη ή αλλιώ η μικρή πιθαγόριο τετρακτή. Έτσι λοιπόν, όταν έχουμε μία διαμέριση για τη λέξη αριθμό, όταν έχουμε τη λέξη αριθμό που αθροίζουμε ένα ένα τα γράμματα τη λέξεω αυτή και παίρνουμε το 430, τι είναι αυτό. Είναι μία διαμέριση από τι πάρα πολλέ διαμέρισει που έχει ο αριθμό έτσι, 430. Οι λέξεις μαθηματικά είναι μια άλλη διαμέριση του 430. Και η λέξη ευθεία είναι μια άλλη διαμέριση διαφορετική από τις άλλες δύο του αριθμού 430. Άρα, όσε ισοψηφίε έχουμε, όσε λέξει ισοψηφούν, είναι τόσες, τόσες διαμερίσει είναι, διαμερίσεις είναι του, ίδιου αριθμού. Του αριθμού. Ε, έτσι, ε, 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 τόσε διαφορετικέ διαμερίσει βλέπουμε τη, 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 συγκεκριμένη στιγμή. Εμεί δεν σημαίνει ότι τόσε διαμερίσει έχει ο αριθμό. Έχει άλλες άλλε πολύ περισσότερε. Τρει εκατομμύρια και παραπάνω. Τρει εκατομμύρια. Ε, φυσικά, πολύ παραπάνω. Απλώ Κάθε διαφορετική λέξη που συντίθεται από διαφορετικού συνδυασμού γραμμάτων. Ερώτηση. Παράγει διαφορετικέ διαμερίσεις του ίδιου αριθμού όταν αυτέ οι λέξει είναι ισόψηφε. Όταν έχουν το ίδιο έτσι. Έτσι, έτσι που το, επί, έτσι. μου το λέει για το μυαλό μου διαστροφικό εμένα, όπω και το δικό σου. Ενδέχεται να βρούμε λέξει που δεν υπάρχουν στα λεξικά και όμω να ισχύει αυτή η σύμβαση. Φυσικά. Πολλέ. Και να, να έχουμε μια λέξη, α πούμε, να λέμε αυτή η λέξη τώρα δεν υπάρχει πουθενά. Αυτέ τι λέξει τι αποκαλώ εγώ μαθηματικέ λέξει. Γιατί, άμα πάρει την λέξη λέξη με αναγραμματισμό, θα πάρει τη λέξη έλξη. Mm -hmm. Είναι σαν να λε μεταφορικά ότι έλκονται τα γράμματα, και δημιουργούν, από τον χώρο και δημιουργούν μια λέξη. Λέξεις. Έλξη. Λέξεις, λέξεις. Ναι. Λέμε, αν θέλει, Θε... θα έλθει. Το θέλει είναι αναγραμματισμό του έλθει. Και αντιστρόφω. Αν δεν θέλει, δεν θα έλθει. Λέμε, ήλθα με αναγραμματισμό, θα δημιουργήσει τη λέξη λάθη. Δεν υπάρχει, κάποιος... υπάρχει περίπτωση κάποιο να έλθει στη ζωή, να πει ήλθα και να μην κάνει λάθη. Τη διάρκεια που ζει. Έτσι. Και αυτέ οι δύο λέξει έχουν τον ίδιο αριθμό. Ποιον αριθμό? Το 48. Με τον αριθμό τη λέξης Ιθάκη. Άρα η αποστολή του κάθε ανθρώπου είναι να φτάσει στην Ιθάκη του. Και μετά. Βεβαίω. Γι' αυτό έρχεται. Γι' αυτό έρχεται. Και υπάρχει η ισοψηφία και με τη λέξη κηδεία. Που σημαίνει φροντίδα. Και η λέξη σκηδεία έχει το 48. Δηλαδή. Είναι το τέλο τη ζωή και τη ηλική υποστάσεω του ανθρώπου. Που απομένει μετά στου οικείου να το φροντίσουν. Μετά, ε. μετά όμω έχουμε την Αθανασία τη Ψυχή, και εκεί ο Πλάτων στον Φέδρο, στο 245 Γ, μα λέει κάτι καταπληκτικό, το οποίο το έχω παρουσιάσει σε αυτό εδώ το βιβλίο με μια πολύ σημαντική ισοψηφία. Οι το κώδικα του Πιθαγόρα. Οι του Πιθαγόρα μέρο δεύτερον, mm -hmm. που το έχω εκδώσει τον Οκτώβριο του 2022, είναι το τελευταίο μου βιβλίο, το 11ο. Γιατί έχω γράψει 10 βιβλία στην ελληνική γλώσσα θα και. Θα τα ένα... δείξω. Μην είναι μην, Και ένα στην μην, αγγλική. Μην, μην σε βλέπω αγχωμένο. Όχι, απλώ είναι μία αναφορά μικρή κάνω. Θέλω να πω το εξή. Αυτό που έχει σημασία είναι να πούμε τι λέει ο Πλάτων. Λέει. Πάσα ψυχή αθάνατο εστίν. Το γάρ αϊκίνητον αθάνατον Το δάλο κινούν και υπ άλλου κινούμενων. Παύλαν έχουν κινήσεω. Παύλαν έχει ζωή. Όλα αυτά που ακούσατε, αν τα συναρρυθμίσουμε, θα εξαχθεί ο αριθμό 12.356 ακριβώς. Εάν τώρα δημιουργήσουμε την εξής φράση. Η φιλοσοφική ρίση εκ του Πλάτωνος δια την αθανασία της ψυχής εις το 245 γ. το γάμα ολογράφος σαν λέξη του κειμένου Πέδρος το αποτέλεσμα είναι πάλι 12.356 και μπορείς να το δεις, αν θυμάμαι καλά, στη σελίδα 66 του βιβλίου αυτού που αναφέραμε πριν, Μπορεί να το δει. Ναι, Εδώ, βέ, βέβαια. Ναι, πλάτο, ναι, η φιλοσοφική ρίση σε εκτό κάτω. Για την αθανασία τη ψυχή στο εδάφιο 245 Γ του κειμένου Φέδρο, 12.356. Βέβαια, θα σου πει κάποιο το εδάφιο νούμερο τάδε, το έχουμε βάλει εμεί μεταγενέστερα. Δηλαδή, προέβλεψε. Προέ, προέ, έχει προέβλε... γνώση ότι η αναφέρεται εκεί και από ποιον. Προέβλεψε, δηλαδή. Αν δεν θα, η γλώσσα... προέβλεψε, θα έλεγα ότι έχει γνώση ιστορικών γεγονότων. Εδώ δε, θα το προέβλεπε άμα το κάναμε πριν αυτό. Τώρα αποδεικνύουμε ότι έχει γνώση ιστορικών γεγονότων. Είναι ένα ιστορικό γεγονό. Ναι. Ε, όμω και ο πρώτο το... που, που ανακάλυψε το φαινόμενο αυτό. Πιο πριν είναι όμω το κείμενο αυτό. Ε, φυσικά, φυσικά αυτέ οι λέξει, όλε, για να συνδεθεί αυτή η ισοψηφία, θα μπορούσε κάποιο να τι βρει και πιο πριν. Mm -hmm. Αλλά θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνει κάτι τέτοιο. Όμω, ε, προσπάθησε κάποιο ιστορικό, ο Σουητόνιο, που έχει ακούσει, ο ναι, Ρωμαίο ναι, 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 ναι. ιστορικό Σουητόνιο, να. Γνωστό. Σημαντικό ιστορικό. Ναι, σημαντικό ιστορικό. Αυτό ήταν ο πρώτο που αναφέρεται ιστορικό το ιστορικό εδώ με ωμέγα, ότι ασχολήθηκε με την αριθμοσοφία, με την ελληνική γλώσσα, δεν ξέρουμε πόσο ασχολήθηκε, μάλλον λίγο, ελάχιστα ασχολήθηκε, αλλά κατάφερε να αποδείξει και εξεπλάγει όταν το βρήκε αυτό, ότι υπάρχει μια ισοψηφία η οποία γνωρίζει ότι ο Νέρον δολοφόνησε τη μητέρα του την Αγρυπίνα. Πήρε το όνομα Νέρον και το συναρρύθμισε, ή αλλιώ το λεξαρίθμισε. Βρήκε δηλαδή το λεξάριθμο ή τον συνάριθμο του ονόματο Νέρον, και βρήκε ότι είναι το 1005. Γιατί, ας το αναλύσουμε. Το νι είναι 50, το ε είναι 5, το ρο είναι 100, το ω είναι 800 και το ν πάλι βεβαίω είναι 50. Αν τα προσθέσουμε όλα αυτά, θα λάβουμε σαν συνάριθμον τον αριθμό 1005. Έτσι, που είναι ο αριθμό, είπαμε, του ονόματο νερών. Εάν γράψουμε τη φράση στα αρχαία ελληνικά, βεβαίω, στην αρχαία ελληνική, έτσι, η Δίαν μητέρα απέκτηνε και θα λεξαριθμίσουμε όλα αυτά και τις τρεις αυτές λέξεις. Δηλαδή τη μητέρα του Την σκότωσε. τη ακριβώς. Ναι. σκότωσε τη μητέρα του. Αυτό, στη μετάφραση, σε ελεύθερη μετάφραση. Λοιπόν, θα λάβουμε πάλι τον αριθμό 1005. Και είπε εκεί ο Σουητώνιος, πώς είναι δυνατόν η ελληνική γλώσσα να γνωρίζει μέσα από το φαινόμενο της ισοψηφίας αυτό το συγκεκριμένο γεγονός, το ιστορικό. Μήπως έχει γνώση και ιστορικών γεγονότων και μπορεί να γνωρίζει και άλλα ιστορικά γεγονότα. Ήρθα εγώ, α πούμε, εδώ και καμιά δεκαπενταριά χρόνια περίπου. Συγκεκριμένα, όχι, δεκα, πόσο ήταν, 8, ναι, καλά, καλά θυμάμαι. 15 χρόνια πριν, το 2008, όταν εξέδωσα το πέμπτο βιβλίο μου, και εκεί παρουσίασα μια καταπληκτική ισοψηφία, που αποδεικνύει το γεγονό ότι η ελληνική γλώσσα γνωρίζει τον τόπο του θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και η ισοψηφία έχει ω εξή. Αυτό θέλω να το πούμε, ναι, γιατί ναι. το έχω διαβάσει Είναι η εξή. Ο Μέγα Αλέξανδρο αποφνίσκει. Ο αριθμός που εξάγεται από αυτές τις λέξεις, όταν όλες γίνουν αριθμοί, είναι 1293. Εάν γράψουμε τώρα τη φράση «Η Βαβυλών» και λεξαριθμίσουμε, το ΗΤΑ είναι το 8 και το όνομα «Βαβυλών» σκέτο έχει το 1285. 8 και 1285 1200. μας κάνει 1293 και πραγματικά έκπληκτη, στεκόμαστε στο μεγαλείο που αναγνωρίζουμε από την ελληνική γλώσσα, και λέμε ο ότι ναι, ναι, ομάς, γνωρίζει ομάς. με απόλυτη ακρίβεια τον τόπο του θανάτου του ε, μεγάλου ε, Αλέξανδρου. Ε, ναι, ε, Όπω γνωρίζει ε, και ε, πολλά ε, άλλα πράγματα και στο βιβλίο αυτό και εντεύθυν και στο μαύρο βιβλίο Οικόδικη του Πιθαγόρα μέρο πρώτων εκεί ε, αναφέρω για να το γνωρίζουν και οι ιστορικοί και να του λυθεί η απορία πώ δολοφονήθηκε ο Μέγα Αλέξανδρος και από ποιον. Και μάλιστα αναφέρω και το όνομα του δηλητηρίου που του χορηγήθηκε το οποίο ήταν το Κιάμιον με μη γιώτα ομικρον νι. Έτσι. Ο Πιθαγόρα, ο διδάσκαλο, ο Μέγα, μα έλεγε: Κι άμον απέχεστε. Να μην τρώτε κουκιά. Έτσι. Και έχει διαπιστωθεί ότι ορισμένα από τα κουκιά μπορεί να είναι και θανατηφόρα. Δεν έχουν δίκιο δε ένα δηλητηρίο, είναι έξαι που να έχει βρίσκοντα. Αυτό που λε, επομένω, είχε πολύ δίκιο σε αυτό που έλεγε ο Πιθαγόρα. Πλην όμω, οι αρχαίοι είχαν την ικανότητα να κατασκευάσουν ένα είδο δηλητηρίου από του κιάμου, το οποίο λεγόταν κιάμιον από τα κουκιά. Και ο αρχιεινοχώος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ονόματι Ιόλαος, του το χορήγησε στον Ίνο και έτσι ο Αλέξανδρος με, μέσα σε διάστημα 13 ημερών απεβίωσε. Και απεβίωσε στις 13 Ιουνίου του 323 π.Χ. Και υπάρχουν και δύο ισοψηφίες που το επιβεβαιώνουν αυτό, η μία με το ημερολογιακό σύστημα που έχουμε εμείς και η άλλη με το αρχαίο ελληνικό ημερολογιακό σύστημα που βασίζεται στι Ολυμπιάδε. Το οποίο είναι πολύ δύσκολο να βρει ισοψηφία με αυτό το σύστημα. Την έχω βρει και θα την παρουσιάσω και στην μεγάλη παρουσίαση. Την έχω παρουσιάσει και σε άλλε παρουσιάσει του 2023. Mm -hmm. ε, παντάζομαι ότι αν μπορούσε να μπει σε μια χρονομηχανή για να γυρίσει λίγο πίσω, θα ήθελε να πάσεις, να είσαι στη σχολή του Πιθαγόρα μέσα και να άκουγε κάποια μαθήματά του, ε? Στο εννοείται, εννοείται, εννοείται στο ομακοοίον ή αλλιώ στο ημικύκλιον. Mm -hmm. Γιατί το ομακοίον παράγεται από τι λέξει ομού ακούμε, δηλαδή όλοι, μαζί, όλοι ακούμε μαζί ακούμε τον διδάσκαλο να ομιλεί και δεν τον βλέπουμε, για να συγκεντρωνόμαστε και να μην διακόπτουμε. Και το ημικύκλιον πιθανολογώ ότι θα είχε σχέση με τη γεωμετρική μορφή mm -hmm. τη ε, αίθουσα του το θέατρο, α πούμε. Ακλήβος, από θα, πίσω από τη διάμετρο θα ήταν ο διδάσκαλο, ο οποίο δεν ήταν ορατό από του μαθητέ, απλώ ε, δια τη ακοή ελάμβαναν το μάθημα, γι' αυτό και η λέξη μάθημα έχει τον αριθμό 99 και η λέξη ακοή έχει πάλι τον αριθμό 99. Mm -hmm. Το ημικύκλιο σου λέει κάτι. Το βεβαίω. Έχουμε μια καταπληκτική ισοψηφία και γι' αυτό με μια άλλη βεβαίω λέξη παίρνουμε τη λέξη ήμιση. Και έχει τον αριθμό 658. Γράφουμε τη λέξη ημικύκλιο και έχει τον ίδιο αριθμό. Τι είναι το ημικύκλιο, το ήμιση του κύκλου. Πώ είναι δυνατόν εκατοντάδε παραδείγματα να έχουν τέτοια λογική συμβατότητα με την λογική των μαθηματικών και να είναι όλα αυτά τυχαία, δηλαδή να πούμε ότι η κατασκευή τη ελληνική γλώσσα είναι μια τυχαία κατασκευή. Εδώ όμως... είναι αδύνατο. Ε, ναι. Είναι απλά αδύνατο. Εδώ όμω παίζει και ρόλο το ότι τα γράμματα είναι τοποθετημένα σε αυτή τη σειρά για να μας δώσουν τους μα δώσουν αυτού του αριθμού. Μα βεβαίω. Δηλαδή εδώ, έχει, εδώ έχει, ένα, έχει, γίνει μια δουλειά. εντελώ εντελώς μαθηματική της τοποθέτησης των γραμμάτων στη συγκεκριμένη σειρά μέσα στο αλφάβητο. Έτσι. Για να μπορέσει να προεκλογεί. Δηλαδή είναι πολύ αλληλένδετο το πράγμα. Δεν είναι μόνο. Όχι, όχι. Είναι μια πολύ σύνθετη μαθηματική δημιουργία, η οποία είναι τόσο σύνθετη που ε, δεν μπορούμε να διανοηθούμε πραγματικά το εύρο αυτή τη πολυπλοκότητο και τη ευφυα αυτών των όντων που δημιούργησαν την ελληνική γλώσσα. Ναι. Δηλαδή είναι... πολύ απλά αν κάποιο πάρει το β' από τη θέση αυτή και το βάλει στη 15η θέση. Και... Θα ανατρέψει τα πάντα. Θα ανατρέψει θα τα, θα πάντα. Να... τα πάντα. Γι' αυτό είναι όλα τοποθετημένα με αυτό το θαυμαστό τρόπο. Για να μπορεί η γλώσσα να γνωρίζει ακόμη και τα κατασκευαστικά τη δεδομένα, α πούμε, γνωρίζει ακόμη και από πόσα σύμφωνα αποτελείται. Ακόμη και από πόσα φωνή αποτελείται. Για παράδειγμα, αν πάρετε ε, τα φωνή τα 7, ε, θα, και τα προσθέσετε, έτσι, θα προκύψει ο αριθμό 1294. Δηλαδή, τα φωνήεντα όχι σαν λέξει, σαν, σαν γράμματα. Το είναι, α, το ε, ναι, ναι, το 5, όλα τα φωνήεντα, σαν μόνο σαν γράμματα, όχι σαν λέξει, και τα προσθέσετε όλα, θα προκύψει ο αριθμό. 1294. Εάν ε, λοιπόν ε, λεξαριθμίσουμε τα υπόλοιπα γράμματα, τα οποία είναι 20, γιατί έχουμε 20 σύμφωνα, και 7 φωνήντα mm. γιατί έχουμε 27 γράμματα, όπως είπαμε, τότε το άθροισμα των συμφώνων θα είναι ο αριθμό 3701. Γιατί το 3701 και το 1294 που είπαμε πριν μα κάνει 4995 ακριβώ. Και αν ε, προσθέσουμε τώρα το 1, το 2, έχουμε το 3 και το 9, από το 1294, έτσι, πάμε στο 12 και το 4, πάμε το 16. Το 1 και το 6 τι μα δίνει. 7. Το 7. Άρα μα λέει ότι τα φωνήματα είναι, 7. είναι 7. Εάν κάνουμε το ίδιο τώρα. Βγάζει τον πυθμένα δηλαδή. Ναι, τον το ναι. Και αν κάνουμε το ίδιο και πάμε στο 3701. Τον συμφώνω. ναι, τον συμφώνω εκεί στο 3701. Αν προσθέσουμε το 3, το 7, το 0 και το 1, θα μα δώσει το 11. Μα δώσει το 11 και στο τέλο, από το 1 και το 1 θα καταλήξουμε στο 2, αλλά και από το 20, από το 2 και από το 0 Καταλήγουμε στο 2 στο πάλι. Αλλά το πιο εντυπωσιακό που συμβαίνει εκεί είναι ότι αν πάρουμε τη λέξη γράμμα, πάλι το 185 που βρήκαμε εδώ, mm -hmm. το κάθε σύμφωνο είναι ένα γράμμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Όμω και το κάθε φωνή. Αν πάρουμε λοιπόν τη λέξη γράμμα και την, το, την αριθμητική τη αξία, την βάλουμε στον παρονομαστή και αθροίσουμε όλε τι αριθμητικέ αξίε των συμφώνων που είπαμε ότι είναι 3.000 701, 3701 αν διαιρέσουμε το 3701 δια το 185 το αυτό που προκύπτει είναι 20,000 κάτι. Δηλαδή είναι τόσο κοντά στο 20 που σου λέει η ελληνική γλώσσα ότι τα σύμφωνα είναι 20. είναι 20. Και επειδή συμβαίνει αυτό, αν διαιρέσουμε και το ε, 1294 με το 185 νομίζω ότι θα μας δώσει έναν αριθμό ο οποίο θα είναι κοντά στο 7. Για να το δούμε και αυτό. Λοιπόν, 1294 δια 185. Ναι, βεβαίω και είναι. Και είναι ο αριθμό 6,9945 κλπ. Δηλαδή, πραγματικά είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Διότι αποδεικνύεται τελικά ότι γνωρίζει και πόσα φωνή έχει και πόσα σύμφωνα έχει. Και δεν μπορεί εσύ να τα κάνει πέντε, τα Όχι, ναι, σου το λέει ξεκάθαρα. Οι αποκλήσει που παρουσιάζονται. Όχι, το λέω γιατί α, είναι, κάποτε. Είναι, πολύ μικρέ, είναι πάρα πολύ μικρέ. Κάποτε φωνάζαμε στο σχολείο και μαθαίναμε στο σχολείο τα φωνήεντα είναι 7 και φωνάζουν δυνατά. Και στο λέγαμε σαν ποιηματάκι και τώρα κάποιοι θέλουν γελάσμανόπουλο. Δεν τα έκανε σε αυτά στο σχολείο. Σε ένα σχολείο σου λέγανε πώς σου ανοίγει η καφετιέρα και τέτοια πράγματα. Αυτό ήταν το μάθημα που κάνατε. Ε, με τα καταπληκτικά βιβλία τη Νέα Τάξη Πραγμάτων, τα σχολικά εντό αγωγικών, τα οποία δεν περνάνε από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδεία, αλλά έρχονται φυτευτά απ' έξω και παλού. Ε, το φωνάζαμε και σήμερα, α πούμε, θέλουμε τα 7 φωνήεντα να τα κάνουμε 4, 3, 2, και αν μπορούσαμε να μιλάμε μόνο με το Α, σαν, του, σαν τα θροίσματα των βατράχων στο, στον Ήλιο, αααααα, έτσι να συνενοιγόμασταν. Είναι, είναι κρίμα γιατί δεν ολοκληρώσαμε και δεν είπαμε για τον αντισταίνη κάτι. Οπότε, καλό είναι να τα ολοκληρώνουμε αυτά που αρχίζουμε. Ο αντισταίνη μα είπε. Να έχω να σε ρωτήσω εδώ πράγματα. Αρχίζω. Των ονομάτων επίσκεψη. Τον ονομάτων επίσκεψη, λοιπόν. Και μόνο αυτό να λέει για αυτό ο άνθρωπο, δεν χρειάζεται να πει τίποτα. Και πάμε άλλο. τώρα να γράψουμε το όνομα τη Στένη. Και θα δούμε ότι έχει τον ίδιο αριθμό, με τον αριθμό τη φράσεω, τα ονόματα. Αυτό που μα μίλησε για την επίσκεψη των ονομάτων. Ήταν ο Αντισθένης, ο οθυμιός, ναι, έτσι. Ωραία. Και γράφουμε το, το όνομα Αντισθένης και μας δίνει τον αριθμό 833. Τα ονόματα μας δίνουν τον αριθμό πάλι το 833. Δηλαδή, όπου και να πάμε, Εδώ θέλει... θα δούμε με την αριθμοσοφία αποδείξει καταπληκτικέ. Εδώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί σε κάποιε φορέ βάζει το άρθρο και σε κάποιε φορέ δεν το βάζει. Α πούμε, είπε Ιβαβιλον, είπε τα ονόματα. Γιατί κάποιε φορέ χρειάζεται για να το πετύχουμε αυτό να βάλουμε το άρθρο. Αυτό είναι, αυτό είναι ένα ερώτημα που έχει γίνει από πάρα πολλού <μμμ">. και έχει επιληθεί πλήρω μετά από τη δημοσίευση αυτού του βιβλίου. Του <μμ>. οδό βιβλίου, Η αλφαρθμητική ευφυία τη ελληνική γλώσσα. Και καταρχήν, πριν το ερμηνεύσω πλήρω, είχα αναφέρει ότι υπάρχουν δύο δυνατότητε ή θα έχουμε έναρθρον ή θα έχουμε άναρθρον. Οι αριθμοί όμω που παράγονται σε ένα τετραψήφιο αποτέλεσμα δεν είναι δύο. Είναι χιλιάδε. Είναι πολλοί. Έτσι. Αντί να κοιτούν, αντί να του να θαυμάζουν το μεγαλείο τη ισοψηφία σε ένα τετραψήφιο αριθμό, όπω ο αριθμό 1293, ασχολούνται και λένε γιατί το ένα έχει άρθρο, γιατί το άλλο δεν έχει. Καταρχήν, και τα δύο εδώ έχουν άρθρον, διότι ο Μέγα Αλέξανδρος από την Ισκή έχουμε άρθρο. Η βαβυλών, έχουμε πάλι άρθρον. Εδώ mm -hmm. έχουμε μια ισοψηφία ενάρθρων λεκτικών. Οι ισοψηφίε μπορεί να είναι ενάρθρων λεκτικών, όπω οι προηγουμένοι, δύο ανάρθρων λεκτικών, όπω νόμο, αριθμό, μαθηματικά, ευθεία, ίσον 430 όλα, ή μπορεί να είναι ενό ενάρθρου και ενό ανάρθου. Ανάρθρο. Όμω, τι κάνει το εναρθρο, οπλίζει και ενεργοποιεί το ανάρθρο. Και εδώ θα φέρουμε τρία λαμπρά παραδείγματα. Και ναι, γιατί για θέλω να πω. Για το, 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 αυτό, τώρα θα δούμε. Πάμε πάλι πάλι στη ώρα. Ναι. Θα, θα πάμε εκεί. Ναι. Γιατί ε, το άρθρο είναι ελληνική εφεύρεση. Ναι. Ε, αυτό πρέπει να το πούμε. Βεβαίως, και δεν είναι δε. Βεβαίως, έτσι, βεβαίως. γιατί είναι. Δεν είναι. Δεν το βάζουν είναι. Δεν Το βάζουν όλε σε ορισμένε περιπτώσει. Μπράβο. Και θέλω να πω εδώ πέρα ότι για μένα η μεγαλύτερη επανάσταση που έγινε στο παγκόσμιο πνεύμα ήταν ελληνική και ήταν το να μπει άρθρο πριν μία αφηρημένη έννοια. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό ήταν μια βόμβα ατομική μέσα στην παγκόσμια σκέψη. Έκανε restart στο παγκόσμιο κομπιούτερ των, των ανθρώπινων εγκεφάλων. Θα λέγαμε, λοιπόν, θα λέγαμε πιο σωστά πυρηνική βόμβα γιατί ατομική ενέργεια υπάρχει. Είναι γεγονό ότι έχουμε την ενέργεια του ατόμου ναι. Που ταλαντώνεται και πάλεται και κινείται. Αλλά επειδή το άτομο είναι μη τενόμενο, δεν μπορεί να δημιουργήσει έκρηξη. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ατομική βόμβα, γιατί η βόμβα συνεπάγεται έκρηξη. Έτσι. Και ποιο είναι το αντίθετο τη εκρήξεω. Είναι οι λέξει ενδόρυξη. Λίγοι το γνωρίζουν αυτό. Mm -hmm. Όπω το αντίθετο τη λέξεω εντροπία είναι ενθαλπία. Τρέπω, μετατρέπω το εν. Το κάνω δηλαδή, δημιουργώ την αταξία, που είναι η εντροπία που σημαίνει η αταξία. Θάλπω, περιθάλπω το, το εν. Το, το βάζουμε το, 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 το χαλασμένο το, ή το, 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 το ταραγμένο, το άτακτο και το κάνω. Μετάξει. Τα, Ενώ, το και εσύ τώρα γιατί πρέπει να βάλουμε τι διαφημίσει τη ώρα μα και ερχ, ερχ, ερχόμαστε στη δεύτερη. Κυρίες και κύριοι αρχήνου πολιτισμού, η εκπομπή μέρος δεύτερον, μια εκπομπή που σας προσφέρουν ε, τα, το ζαχαροπλαστείο της Ελένης στην Αγία Βαρβάρα, αυτό το καταπληκτικό ζαχαροπλαστείο με αυτήν την καταπληκτική πολίτησα ζαχαροπλάστησα με τα γλυκά που δεν παχαίνουν αλλά ομορφαίνουν και οι καταπληκτικές πίτες του Νίκου Σαρόγλου, αυτός ο πόντιος από τη δράμα, με τις πίτες με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, μοναδικές, διότι είμαστε ό,τι τρώμε. Δεύτερο μέρος λοιπόν της εκπομπής εδώ πέρα με τον Ελευθέριο Αργυρόπουλο, μαθηματική δομή ε, της ελληνικής γλώσσης. Αυτό που ακούσατε ήταν από το, ήταν δική του σύνθεση. Έχει τέσσερα, η μουσική των σφαιρών. Έχει τέσσερα, yeah. έχει τέσσερα CD βγάλει ο Ελευθέριος Αργυρόπουλος με μουσική του. Είναι ο Πιθαγόρας, Είναι η μουσική των σφαιρών από αυτό που ακούσατε. Είναι ο Μαραθονοδρόμο, μαραθω... αυτό εδώ πέρα. Και είναι η, το Απολώνιο Φως, το Φως του Απόλλωνος, τέσσερα CD με, με μουσική. Δηλαδή, η μουσική είναι μαθηματικά και τα μαθηματικά είναι μουσική. Σαφώς. Ε? Ξέρουμε κανοείτε, ότι οι νότιες κανοείτε, έχουν ένα συγκεκριμένο αριθμό συχνότητα. Ο, ο Leibniz, ο μεγάλος γερμανός μαθηματικός, είχε πει κάτι καταπληκτικό για τη μουσική. Είχε πει το εξή. Μουσική είναι η ευχαρίστηση που η ψυχή αντλεί από την μέτρηση χωρίς okay. να έχει συνείδηση ότι μετράει. Άρα, όταν ακούμε μουσική, κάνουμε μέτρηση. Αφού κάνουμε μέτρηση, έχουμε σχέση με αριθμού, και η μουσική βεβαίω έχει σχέση με, με τα μαθηματικά, όπω και ο ίδιο ο Leibniz μα επιβεβαιώνει. Αλλά και όπω και ο Πιθαγόρα, ο πρώτο διδάξα, ο, ο οποίο ασχολήθηκε με τι συχνότητε, με τι χορδέ, με του λόγου των συχνοτήτων, με τα πηλίκα δηλαδή των αριθμών που αντιστοιχούν στι συχνότητε, και οι Πιθαγόροι γνωρίζουμε ότι είχαν 8. Ε, φθογκώσιμα, τα οποία, οκτώ νότες δηλαδή, αν τα αλεξαριθμίσουμε, θα καταλήξουμε στον αριθμό 5040, ο οποίος είναι ένας μυστηριώδης αριθμός, είναι ο μυστηριώδης αριθμός για τον οποίο αναφέρεται και ομιλεί ο Πλάτων, και ο Πλάτων, ο Πλάτων φέρει, στο, είναι. κείμενο νόμι, και μάλιστα στο κείμενο νόμι ο Πλάτων αναφέρει και λέει τι αριθμός και ποιο χρησιμότατο πάσες πόλεσιν αν ή, e", δηλαδή ποιος είναι ο πιο χρήσιμος για μια πόλη. Για ε, του τους κατοίκου για τον πληθυσμό μια πόλεω. Και εκεί αναφέρεται στην ιδανική πολιτεία. Και πιο κάτω από, θε, που θέτει, παραθέτει αυτή την ερώτηση. Αναφέρει απαντά ο ίδιο ο, ίδιος ο ίδιος. Που Πλάτων, Απαντά και λέει ότι ο αριθμό αυτό είναι ο αριθμό 5.040. Όπω σήμερα, δηλαδή, όλε οι πόλει έχουν 5.000 κατοίκου. Να πάμε παρακάτω. <laughs> Εμεί τι κάναμε, παραβιάσαμε τον Πλάτωνα χίλιε φορέ και έχουμε 5 εκατομμύρια στην Πώ περιμένουν να λειτουργήσουν όλα άψογα, με αρμονία, με γαλήνη και με ησυχία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα μπορούσε η ιατική να αποτελείται από ιδανικέ πλατωνικέ πολιτείε που να έχει απόσταση η μία από την άλλη, μέσα σε απόλυτη αρμονία. Με συνοικίε των 5.000 κατοίκων. Έτσι, ναι. έδαφο και μόνο υπάρχει. Δεν μπορεί να φτιάχνει τώρα τη μία πολυκατοικία ακολουθά στην άλλη και να μην έχουν οι άνθρωποι χώρο να σταθμεύσουν. Αυτό είναι δυσαρμονία. Αυτό δημιουργεί άγχο και δεν είναι τυχαίο, διότι κάποιοι θέλουν να δημιουργούν άγχο. Στον κόσμο, στου πολίτε, διότι η λέξη χάο υπάρχει μέσα στη λέξη άγχο. Πάμε λίγο πίσω. Δεν θέλω να κλείσω έτσι, να περάσω έτσι το κομμάτι τη μουσική. Ξέρουμε ότι οι νότε είναι συχνότητε, οι νότε είναι αριθμοί, και ξέρουμε ότι κάθε νότα, κάθε φθόγκο έχει μια συγκεκριμένη συχνότητα σε χέρτζ. Σε, σε συγκεκριμένη οκτάβα. Ναι, πάντα. Yeah. Στην, τουλάχιστον στι οκτάβε που δουλεύουμε. Ε, αυτά τα έχει βρει, τα έχει, έχεις δει τι ρόλο μπορούν να παίξουν και ε, τι σχέσει Ναι, πρέπει έχουν... να πω βεβαίω, έχω κάνει κάποια εργασία πάνω σε αυτό. Είδα για το 430 προηγουμένω κλπ. Το 430 είναι ο, ο συνάρθμο τη λέξη αριθμό. Μετά yeah. πηγαίνουμε στο 432 που είναι μια πάρα πολύ ση, ε, σημαντική συχνότητα. Ε, και 440 βεβαίω που είναι. Κολλήζουμε λά. Ναι, που είναι η λά και είναι και ο αριθμό από τη φράση ο οίκο και από τη φράση η κατοικία. Αλλά και από τη φράση η εταιρεία. Όλα αυτά έχουν τον ίδιο αριθμό. Όπω αν ανεβούμε 100 μονάδες πιο πάνω και πάμε στον αριθμό 540, τότε θα έχουμε την ισοψηφία ο πόνο ίσον η οδύνη, ίσον η κραυγή, ίσον 540 ακριβώς. Ε, εάν όμως ε, γράψουμε τη λέξη νότα, θα δούμε ότι θα πάρουμε τον αριθμό 421. Προσθέτοντας το 4, το 2 και το 1, θα καταλήξουμε στον ιερό αριθμό 7. Και βεβαίω όλοι γνωρίζουν σήμερα ότι οι νότε είναι 7, ενώ οι μουσε ήσαν 9. Ε. Και βεβαίω η λέξη μουσα έχει άμεση σχέση με τη μουσική. Εάν λοιπόν πάρουμε τη λέξη μουσα και την μετρήσουμε, θα δούμε ότι ο αριθμό αυτή τη λέξεω είναι το 711. Προσθέτοντα το 7, το 1 και το 1, θα καταλήξουμε στο 9, επιβεβαιώνοντα το γεγονό ότι η ελληνική γλώσσα δια του πυθμενικού λεξαρίθμου ή αλλιώ συναρίθμου από τον συνάριθμο που εξάγεται από τη λέξη μουσα που είναι 711, μα οδηγεί στον αριθμό 9 επιβεβαιώνοντας τη γνώση τη ελληνική γλώσση για το πλήθο των 9 μουσών. Εάν ναι. πάμε στου αποστόλου και γράψουμε τη λέξη Απόστολη, κανονικά με ομικρογιώτα, θα δούμε ότι το άθροισμα που εξάγεται είναι το 831. 8 και 3 και 1 μα κάνει 12. Εάν ε, γράψουμε τη λέξη ζώδια, τα ζώδια, τα αστρολογικά σημεία. Θα δούμε ότι ο αριθμό που εξάγεται είναι 822. 8 και 2, 10 και 2, πάλι 12. Εάν γράψουμε την φράση η Θεή, θα μα δώσει τον αριθμό 174 και 1 και 7 και 4 μα κάνει επίση τον αριθμό 12. Βλέπουμε δηλαδή ότι ακόμη και αν πάμε στην λέξη εβδομάς, η λέξει εβδομάς, όχι εβδομάδα, μα δίνει τον αριθμό 322. 3 συν 2 συν 2, θα καταλήξουμε αμέσω στον αριθμό 7. 7, 7. 7. 7 ναι. Αν καθίσουμε κάτω να μετρήσουμε την πιθανότητα να συμβαίνουν όλα αυτά τα γεγονότα τυχαία, είναι πολύ εύκολο να την υπολογίσουμε, διότι τα γεγονότα αυτά λέγονται ταυτόχρονα γεγονότα. Και αν θέλουμε να υπολογίσουμε την πιθανότητα τη ταυτοχρονικότητα ορισμένων γεγονότων, κάπα γεγονότων, στα μαθηματικά, τι κάνουμε. Βολαπλασιάζουμε όλε τι επιμέρου πιθανότητε καθενό εκ των γεγονότων. Το κλάσμα που θα προκύψει θα μα δώσει τη γενική πιθανότητα όλων αυτών των ταυτοχρόνων γεγονότων. Εάν το κάνουμε αυτό, για την περίπτωση του κάθε μονοψηφίου, δηλαδή για την νότα, για, για το εβδομάς, μουσα, έτσι που πήραμε, για κάθε ένα από αυτά έχουμε ένα ένατο, ένα ένατο, ένα ένατο. Γιατί έχουμε ένα ένατο. Γιατί οι μονοψήφιοι αριθμοί μαζί με το 0, ναι, είναι 10. Αλλά εδώ, στην πυθαγόρια αριθμοσοφία, στην ανάλυση που κάνουμε, δεν υπάρχει περίπτωση από άθροισμα θετικών ακεραίων να οδηγηθούμε σε μονοψήφιο αριθμό που να ισούται με το 0. Θα οδηγηθούμε σε ένα θετικό ακέραιο αριθμό... που θα είναι ή το 1 ή το 2 ή το 3 ή το 4 ή το 5 ή το 6 ή το 7 ή το 8 ή το 9. Άρα έχουμε 9 μονοψηφίους αριθμούς. Η εβδομάς, είπαμε, η λέξη εβδομάς έχει το 322. 3 και 2 και 2 μας δίνει κατευθείαν το 7. Θα μπορούσε να μας δώσει με πλάσιε πιθανότητες οτιδήποτε άλλο εκτός από το 7. Η πιθανότητα να μας δώσει οτιδήποτε άλλο εκτός από το 7 είναι 8 ένατα. Η πιθανότητα να μα δώσει το 7 είναι ένα ένατον. Μα δίνει τη μικρή, τη, μικρή, τη δύσκολη. Μα την δίνει. Όπω και η πιθανότητα για τη λέξη μουσα να μα δώσει το 9 είναι πάλι ένα ένατον. 8 ένατον είναι να μην μα το δώσει. Μα δίνει το ορθόν όμω. Πε μου κάτι, ε, μουσα εντάξει, αλλά μόσα διότι πριν, από, πριν το όμικρον ύψο υπήρχε το ω. Ναι. Οπότε το μόσα. Αυτό δεν το έχω μετρήσει και το, δεν το γνωρίζω, δεν τη γνωρίζω αυτή τη λέξη. <laughs> αυτή η λέξη Γιατί... έχει. Αρχαιό... Έχει το 1041. Έχουμε εδώ, ναι. ό, ναι, έχουμε το 1041. Είναι, ανα, είναι αναγραμματισμό τη λέξη σώμα. Σώμα. Αυτή η λέξη. Οπότε, αν το είχα προσέξει, δεν θα χρειαζόταν να κάνω την άθρηση. Σωστά. Εδώ έχουμε τον αριθμό 1041. Άρα, ο πειθημενικό αριθμό είναι ο 6, που 6. Είναι το ανάστροφο του 9. Το σώμα, όμω, αναφέρεται στην ύλη. Και όπω έχω αποδείξει, η ύλη, η λέξη ύλη Άρα, άρα... έχει πειθημενικό αριθμό το 6. Επιστημονικά όμω, αν το δούμε, γιατί κάποιο μπορεί να πει, τι μα λέει αυτό, ό,τι θέλει λέει. Αν το δούμε επιστημονικά, οι ίδιοι οι επιστήμονε, οι φυσικοί και οι χημικοί, γνωρίζουν πολύ καλά τη, την, την, σχέση τη εξάδο, του έξι δηλαδή, με τη δομή τη ύλη. Και θα το αποδείξουμε αμέσω τώρα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα λεπτόνια, που είναι σωματίδια με πάρα πολύ μικρή μάζα, είναι ακριβώ έξι. Και μέσα σε αυτά εμπεριέχονται τα τρία νετρίνα. Έτσι. Τα άλλα τρία είναι οι τρεις διαφορετικές εκδόσεις εντό εισαγωγικών του ηλεκτρονίου. Το λεγόμενο ηλεκτρον, στο οποίο αναφέρθη ο Θαλής ο πρώτο. πρώτος. Ο πρώτος διδάξας της γεωμετρίας, αλλά και ο πρώτος που αναφέρθη στον ηλεκτρισμό, δια της λέξεως ηλεκτρον, ήταν ο Θαλής ο Μιλήσιος, ο οποίος έζησε τον 6ο π.Χ. αιώνα και ήταν ο πχ και ηταν ο διδασκαλος του Πυθαγόρου. Ο πρώτο διδάσκαλο του Πιθαγόρου ήταν ο Θαλή Ομιλήσεω. Ο Πιθαγόρα είχε πέντε διδασκάλου. Ο μεγαλύτερο εξ αυτών ήταν ο Θαλή Ομιλήσεω και μάλιστα ο Θαλή Ομιλήσεω ήταν ο θεμελιωτή τη γεωμετρία του επίπεδου. Να το πω τώρα, ότι είχε έτσι. και μια άλλη μορφή δάσκαλο, το Φερεκίδη. Εννοείται, έτσι, Εννοείται ότι είχε και αυτόν, έτσι. και τον Επιμενίδη ναι, αλλά και τον Άβαρη. Ο Φερεκίδι είχε, είχε, είχε και ιδιαίτερο δέσιμο με το Φερεκίδη. Ήταν η διδάσκαλοι του Πυθαγόρου και μεγάλε μεγάλες μορφές, mm. αλλά ε, ο Πυθαγόρας mm. είχε σύζυγο η Θεανό. Το όνομα Θεανό έχει τον αριθμό 865. Ενώ το όνομα Πυθαγόρας mm. έχει τον αριθμό 864. Μάλιστα. Θε να μα πει κάτι δηλαδή. Το λέω αυ αυτό απλώ γιατί υπάρχουνε υπάρχουν λέξει <laughs> που αλλάζουν, αλλάζει η... αλλάζουν τα γράμματά τους στην πορεία. Και πρέπει να τις δούμε αυτές τις λέξεις. Λοιπόν, λέγαμε εδώ πέρα για τον Πυθαγόρα και τη Θεανό, έτσι. Λοιπόν, προκύπτουν ότι τα δύο ονόματα του ζεύγου, του μαθηματικού ζεύγου αυτού, γιατί να πούμε ότι στη Θεανό αφήσε όλα τα γραπτά ο Πιθαγόρα και αυτή μετά τα έδωσε στον Πλάτωνα, τα αγόρασε. Τα έδωσε στον Δίωνα και τον Αγάθονα mm -hmm, που είχε στείλει. Αυτού δύο. Ε. Αλλά το απίστευτο το τι είναι εδώ, ότι το πρώτο είναι ότι το όνομα Θεανό έχει τον αριθμό 865, ενώ το όνομα Πιθαγόρα έχει το 864. Αυτή η αριθμοί λοιπόν είναι ο ένα δίπλα στον άλλον, όπω και οι δύο άνθρωποι. Οι προαναφερθέντε αυτοί οι άνθρωποι ήταν σύντροφοι για 20 χρόνια. Εδώ έχουμε και το εξή, ότι το όνομα Δίων έχει τον αριθμό 864 ακριβώ. Όπω και το όνομα Αγάθων. Δηλαδή έχουμε την καταπληκτική ισοσυμβία Πιθαγόρα ίσον Δίων, ίσον Αγάθων, ίσον 864 συσχετίζοντα το γεγονό τη μεταφορά των αρχείων τη Πυθαγορείου Σχολής σε αυτού του δυο mm -hmm. Από αυτού τα έλαβε ο Πλάτων. Ναι. Θέλ, θέλεις Θέλει να πει δηλαδή ότι ε, ο Πυθαγόρας είναι ίσον ο δύο και είναι ίσον ο, ο, ο Αριθμητικό. Ναι, ρε ναι, 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 Αυτό σημαίνει συσχετισμό μεταξύ αυτών. Υπάρχει... Ο δύο. είναι ότι είχε, δηλαδή 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 τα είχε προβλέψει η γλώσσα. σω και ο ίδιο ο Πιθαγόρα να ίσως το είχε Και ο ίδιο ο Πιθαγόρα. Και, και, να αποφάσισε να τα δώσει σε αυτού. Γιατί... Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, Όχι, no. είναι μια πιθανότητα όμω, την οποία μπορεί από τώρα να την εικάσει. Και επειδή λοιπόν, ε, σα έλεγα λοιπόν ότι ο Λευτέρη έχει έρθει εδώ πέρα επευκαιρία ευκαιρία τη ε, τέταρτη, αλλά στην ουσία δεύτερη βελτιωμένη εκδόσεώ του για τι αποδείξει για τη μαθηματική κατασκευή τη ελληνική γλώσσα, τα άλλα του βιβλία που ρωτάτε στα τηλέφωνα είναι οι κώδικε του Πιθαγόρα. Ένα και δύο, αυτό εδώ είναι α, και ένα στα αγγλικά. Το μοναδικό που υπάρχει. Το μοναδικό που υπάρχει, the alphanumeric, the intelligence of the Hellenic language, προβλε, προ, 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 προβλε, προβλεπτικό της ελληνικής γλώσσης, CERN, Andronion, OPES 355, το σωματίδιο του Θεού 3109 και ο πενταχητής Andronion 309. Γιατί η γλώσσα προβλέπει και, τις, και όσα ήθελε βρεθεί όπως λέγαμε κάποτε στην μουσική και στα συμβόλαια των συγγραφικών εταιριών. Η λεξαριθμική νοημοσύνη της ελληνικής γλώσσης, η αρμονία της ιεράς γεωμετρίας, βέβαια μη δεις το συσίτο, εδώ πιο κάτω είναι αυτά, στην Ακαδημία Πλάτωνας, η αλφαριθμητική ευφυΐα της ελληνικής γλώσσης, ο κώδικς των πυθαγορείων, η μαθηματική αποκωδικοποίηση της ελληνικής γλώσσης, με το γνωστό διάμετρος, ένα δια μήκο περιφέρεια κύκλου, κύκλου 730 προ 2294 στο 0318 και η σοφία των Συναρίθμων πληροφορία και αντιεντροπία 977. Όλα αυτά λοιπόν είναι το έργο ενός ανθρώπου ο οποίος υπάρχει στο βιβλίο Γκίνες για τις μαθη... μαθηματικές του ε, έβρεσι τεχνία θα έλεγα εγώ αλλά δεν υπάρχει δυστυχώς στα ε, μαθηματικά έδρα να δεν έχει βρεθεί ένας καθηγητής, ένας ε, πρίτανης ένας ε, ειδικό άνθρωπος να τον φωνάξει να μιλήσει στα παιδιά μήπως και με αυτόν τον τρόπο μπορέσουμε και προσκαλέσουμε τα παιδιά προς τα μαθηματικά μήπως και με αυτόν τον τρόπο μπορέσουμε και ψήσουμε τα παιδιά να μην είναι αδιάφορα για τον υπερσυντέλικο μια γλώσσα και πώ κάνει το ολίο στον υπερσυντέλικο, για να το ξέρει, ε, ε Γιωργάκη, θα σου βάλω μικρό βαθμό. Ούτε, ποιο είναι αυτό το θεώρημα, πώ είναι εκεί, αυτά, Και μαλώνουμε τα παιδιά αν δεν ξέρουν, ε, μια πράξη, είναι μια, μια απόδειξη. Ενώ, παίζοντα μαζί του, με λέξει, αριθμού και ετοιμολογίε, μπορούμε να προσεγγίσουμε τα παιδιά, ούτω ώστε να τους κάνουμε πιο φιλικά προς αυτά και προς τη μάθηση αυτών των σπουδαίων επιστημών. Επειδή λοιπόν αυτοί που αποφασίζουν για την τύχη των σχολείων, των πανεπιστημίων κλπ. δεν θέλουν τα παιδιά να μαθαίνουν γράμματα, κάθε άλλο, παρά να τους κάνουν το βίο αβίωτο στο σχολείο, και να τους δίνουν σχολικά βιβλία τα οποία δεν διαβάζονται, είναι γεμάτα λάθη, γεμάτα ανακρίβειες, γεμάτα άχρηστες πληροφορίες. Η λεγόμενη άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι όποια σελίδα σχολικού βιβλίου ανοίξετε. Είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Και ξυπνάμε τα παιδιά από την ώρα που είναι η ορότερη ώρα του ύπνου, η ώρα του όνειρου, να τα πάμε κατευθείαν σε ένα σχολείο, σε τέσσερα ντουβάρια μέσα, που κάποιο ντουβάρι θα του μαθαίνει γράμματα. Υποτίθεται. Και χάνεται η ουσία και η μαγεία τη λέξεω των αριθμών τη σοφία των προγόνων μα. Χάνεται. Μικρή εισαγωγή, Λευτέρη, έτσι, γιατί αγανάχτησα και έπρεπε να το πω κι εγώ αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο σκέφτεσαι κι εσύ. Και φαντάζομαι ότι θα ήταν ζητούμενο και χαρά σου να σε καλέσει κάποιου δάσκου, κάποιου καθηγητή να πα στα παιδιά και να παίξει με τα ονόματά του, τον αριθμό του και αυτά μετά να ψάξουν να βρουν τον αριθμό των του ενώ, να, να, να κάνουν παιχνιδάκια τέτοια. Το κυριότερο θα ήταν να, να τους δείξω έναν τρόπο για να κάνουν πράξεις με τα γλάσματα, για παράδειγμα, ή να λύνουν εξισώσει, να τους μάθω κάποιου τρόπους που θα τους βοηθήσουν να κάνουν ακόμη και βολοπλασιασμούς πιο γρήγορα. Δηλαδή, να τους δώσω μία οδηγία για να μπορούν να λύνουν τα μαθηματικά προβλήματα πιο εύκολα, και πιο άνετα από ότι σήμερα, και μετά βεβαίω να του δείξω κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, απλά πράγματα που υπάρχουν μέσα στην ελληνική γλώσσα, για να καταλάβουν και αυτά όλα τα παιδιά ότι η γλώσσα μας δεν είναι απλώς μία γλώσσα επικοινωνίας Αλλά είναι κάτι πολύ βαθύτερο, κάτι πολύ ανώτερο από αυτό. Τι προβλέπει η ελληνική γλώσσα, έτσι όπως το έχουμε πει τελικά, η μάντισα αυτή γλώσσα για τον τροϊκό πόλεμο, α πούμε. Τι, τι γνωρίζει, προβλέπει. Ε. Αφού υπα... προπάρχει λέξη, προβλέπει λοιπόν. Ah, ναι, σίγουρα, αλλά θα έπρεπε όμω αυτό να γίνει πριν από τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου πολέμου. Mm -hmm. Για να το θεωρήσουμε ω προβλεπτικότητα. Τώρα μπορούμε να το θεωρήσουμε μόνο ω γνώση. Έχει απόλυτο δίκιο για αυτό που λε, αλλά επειδή είναι μεταγενέστερο γεγονό, τώρα μπορούμε να το αναφέρουμε μόνο σαν γνώση ιστορικών mm -hmm. γεγονότων. Mm -hmm. Βασικά γνωρίζει τι μεγάλε στιγμέ, τα μεγάλα γεγονότα του, 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 τροϊκού. του τροϊκού πολέμου. Αλλά αν πάμε ακόμη και στον Όμηρο, γνωρίζει ότι τα έπι του Ομήρου ήταν η Ιλιά και η Οδύσσια. Για παράδειγμα, γράφοντα τη φράση, Ιδού τα Ομήρου έπι. Θα πάρουμε τον αριθμό 1566. Γράφοντα τη φράση, Τα έπι Ιλιά και Οδύσσια, θα λάβουμε πάλι τον αριθμό 1566 και θα έχουμε την καταπληκτική ισοψηφία, Ιδού τα Ομήρου έπι, ίσον, τα έπει ηλιά και Οδύσσια Αυτό. Ισο 1566. Αυτό από μόνο το αποδεικνύει ο Όμηρος είναι ο συγγραφέας αυτών των επών και όχι κάποιοι άλλοι ή κάποιους άλλου που κάποιοι προφασίστηκαν και προσπάθησαν εννοείται, εννοείται. να... Εννοείται. 100%. Να, να... Ναι, δηλαδή η ελληνική γλώσσα σου λέει από μόνη τη ότι κύριε Πάψε να, να ρωτέσε. Αυτά είναι έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό είναι ο συγγραφέα του, αυτό είναι ο ποιητή του και επιτέλου τι κασμό συρτήτο πολύ μιλήσατε. Και μπορεί να ακριβώ και μπορεί να μα δώσει ακόμη και την αποδείξει ότι γνωρίζει ότι είναι δύο τα επί. Mm -hmm. Γράφουμε τα ομίλου επι και παίρνουμε τον αριθμό 1082. 1 και 0 και 8, 9 και 2, 11. Ένα και ένα δώσω το 2. Πυθμένα 2. Πυθμένα 2. Δηλαδή, ακόμη και εκεί συσχετίζει το πλήθο των νομερικών επών με τον αριθμό 2 και επιτυγχάνει 100%. Mm. Τα παραδείγματα τα οποία αναφέρονται σε επιθυμενικού λεξαρίθμου έχουν να κάνουν κυρίω με την ποσότητα των ενιών πάνω στι οποίε αναφέρονται και κατά μεγάλη πλειοψηφία έχουν απόλυτη ευστοχία. Mm. Το γεγονό και μόνο αυτό θα έπρεπε να δώσει το έναυσμα σε όλου του επιστήμονε και του γλωσσολόγου και του μαθηματικού να διερευνήσουν βαθύτερα την ελληνική γλώσσα και να αποδείξουν και επιστημονικά ότι δεν είναι μία τυχαία γλώσσα δεν είναι μία γλώσσα που κατασκευάστηκε μόνο για να ομιλούν κάποια όντα μεταξύ τους, αλλά είναι μία γλώσσα η οποία εμπεριέχει κωδικοποιημένους τους νόμους του σύμπαντος, τους Ωραία. κοσμικούς νόμους και σε ρωτάει κάποιο λοιπόν αυτό συμβαίνει με άλλες γλώσσες και με άλλα αλφαβητά είναι, δηλαδή, είναι, είναι κάτι σύνηθες Συμβαίνει σε ένα βαθμό, ή ε, έχουμε το αποκλειστικό προνόμιο να συμβαίνει μόνο στην ελληνική γλώσσα ή, με το ελληνικό αλφαβήτο. Πολύ αλφαβή. ενδιαφέρουσα ερώτηση. Και θα πω εδώ ότι για να μπορεί να συμβαίνει σε κάποιο άλλο αλφάβητο και σε κάποια άλλη γλώσσα, θα πρέπει το αλφάβητο της συγκεκριμένης γλώσσης να έχει αλφαριθμητική αντιστοιχία. Δηλαδή να έχει αντιστοιχία γράμματος και αριθμού. Mm -hmm. όπως εδώ. Εάν, εάν δεν το έχει αυτό, τότε δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Ότι Θα μπορούσε να σου πει ο Άγγλο και σε μένα το α είναι 1, το b είναι 2, το c είναι 3 και το καθεξή. Έχουν δημιουργήσει τη δεκαετία του 60 ένα σύστημα στην αρχική γλώσσα όπου το a είναι το 6, το b. Αφαίρετα. Ναι, αφαίρετα. Ε... Είναι το 12, το c είναι το 18 και φτάνουν μέχρι το τελευταίο, το z που είναι το 156. Δηλαδή, αφαίρετα όμω. Ναι, αφαίρετα. Είναι όλα ε, ακέραια πονοπλάσια του 6. Και μάλιστα είναι τα διαδοχικά ακέραια πονοπλάσια από το πρώτο πονοπλάσιο του 6 μέχρι το 26ο πολλαπλάσιο του, 6, που είναι το τελευταίο γράμμα του αγγλικού αλφαβήτου. Που έχει τον αριθμό 156. Γιατί, το, το, γιατί σύστημα, το, έκαναν αυτό. Ε, το έκανε κάποιο πάστορα αυτό. Παπά. Να κάποιο ιερέα για να ερμηνεύσει κάποια πράγματα, να προσπαθήσει να ερμηνεύσει κάποια πράγματα μέσα από την αποκάλυψη του Ιωάννου. Ξεκίνησε από εκεί. Ε, Μελετώντα αυτό το σύστημα, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένα ποσοστό ευστοχία σε έννοιε και σε, έχει, έχει λογική συνέφεια και συμβατότητα αλλά το ποσοστό ευστοχία και ε, λογική ε, συνάφεια είναι πολύ μικρότερο από το ποσοστό τη ελληνική γλώσσα, δηλαδή από το ελληνικό αλφαριθμητικό σύστημα που έχουμε εδώ. Ναι, και εκείνο το συνδυάζει μόνο για τα κείμενα του. Προσπαθεί να ερμηνεύσει κάποια ναι. πράγματα και δίνει αυθαίρετα τα πολλαπλάσια του αριθμού 6. Είναι το δικό μα το σύστημα. Είναι το σύστημα των 9 μονάδων, των 9 δεκάδων και των 9 εκατοντάδων. Αποδεικνύεται ότι η ελληνική γλώσσα με αυτό το σύστημα, ενώ με το αγγλικό σύστημα δεν μπορεί να υπολογίσει την αριθμητική αξία του π με καμία πρόταση, με καμία λογική πρόταση, με κανένα, με κανένα λόγο προτάσεων ή φράσεων, όπω και τον αριθμό φ, όπω και τη βάση των φυσικών λογαριθμών, το ή, τον αριθμό του οιλερ το 2,7,18,28,18,28 κλπ. Η ελληνική γλώσσα μπορεί να υπολογίσει αυτέ τι τρει σταθερέ με ακρίβεια τριών και τεσσάρων δεκαδικών ψηφίων. Και η πιθανότητα να μπορεί να το κάνει αυτό είναι πολύ μικρότερη από μία στον εκατομμύριο. τυχαία, έτσι. Με άλλα αλφάβητα, Εκτός <που> στα, τα με, αλλά, το, το, έχει, υπάρχει και το εβραϊκό αλφάβητο το οποίο έχει αλφαριθμική αντιστοιχία και έχουν ασχοληθεί αρκετοί με, με αυτό. Έχουν ανακαλύψει κάποιε <χ Requ rushing> ισοψηφίε και πειθμενικέ καταλήξει όπω και εμεί. Δεν έχω ασχοληθεί όμω ε, με αυτό και δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη για την ευστοχία του και την ε, λογική του συνάφεια και την λογική ε, του ε, ε, σταθερότητα ας πούμε, και τη ε, λογική του βάση για να μπορώ να ξέρω πόσο ευστοχή και πόσο όχι, αλλά θεωρώ ότι η ανώτερη γλώσσα όλων των γλωσσών είναι η ελληνική, γιατί ξέρουμε αν πάμε και στην αγγλική γλώσσα, ότι περιέχει τουλάχιστον 85.000 ελληνικές λέξεις. Δηλαδή υπάρχουν λέξεις μέσα στην αγγλική γλώσσα που είναι πανομοιότυπες και στην προφορά με τις ελληνικές λέξεις. Λαμπρό δηλαδή, παράδειγμα οι λέξεις ανάλυσης. Οι αγγλόφωνοι όμως έχουν ένα μάθημα στα μαθηματικά που λέγεται numerical ανάλυση. Εμεί το λέμε αριθμητική ανάλυση. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο δυστυχέ σημείο να μα κάνουν μάθημα οι αγγλόφωνοι των ελληνικών. Mm. Δεν υπάρχει κάποιο αγγλόφωνο που να λέει δι yeah, ναι ναι Ακρόπολη. Δι Ακρόπολη. Ακρόπολη. Εμεί λέμε Ακρόπολη. Το το mm. έχουμε. Έχουμε την ελληνική γλώσσα. Την έχουμε αλλοιώσει σε μεγάλο βαθμό. Ενώ οι ομιλούντε στην Αγγλική. Έχω ξεχάσει Και Μια θα δει. θα δεις α, το ακόμα χειρότερο στι πινακίδε του δρόμου που λέει προ Ακρόπολη. Είναι στα ελληνικά Ακρόπολη και από κάτω στα αγγλικά Ακρόπολη. Ακρόπολη. Είναι τραγικό. Έτσι, είναι, 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 τραγικό είναι, είναι, είναι ηλίθιο. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που γράφουν αυτέ τι πινακίδε πρέπει να είναι ηλίθιοι. Δεν έχουν σεβασμό. Δεν γίνεται δε, αλλιώ. Δεν μπορεί να γράφει Ακρόπολη και από πάνω να γράφει Ακρόπολη. Δηλαδή κάποιο από αυτού δεν τσίτωσε. Δεν είπε τι να ρε δεν αντιδράει κανεί σε αυτό το πλανήτη. Δεν αντιδράει κανεί σε αυτό τον τόπο που λέγεται γη. Δεν αντιδράει κανεί σε αυτό το βιασμό τη ελληνική γλώσσα. Μένουν όλοι εκεί μόνο και μόνο για να παίρνουν το μισθουλάκο του. Δεν αντιδρούν σε αυτά που βλέπουν. Δεν αντιδρούν σε αυτά που γράφουν οι ίδιοι. Που πάνε και βιδώνουν αυτή την πινακίδα. Έλεο δηλαδή πια σε αυτόν τον τόπο με του καρεκλοκένταυρου και του καναπεδά του. Έλεο πια. Λοιπόν, επιστροφή, ελληνική γλώσσα. Ελληνική γλώσσα. Προβλέπει και πράγματα για την σύγχρονη ιστορία. ή μόνο για την αρχαία ιστορία. Το να πούμε ότι η ελληνική γλώσσα προβλέπει είναι κάτι πολύ επικίνδυνο. και είναι κάτι που μπορεί να το κάνει. αλλά χρειάζεται, χρειάζεται μια βαθιά επιστημονική έρευνα. για να μπορούμε να, να ξέρουμε σε τι ποσοστό μπορεί να το κάνει. Και υπάρχει και ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα για να επιληθεί για να μπορούμε να, να έχουμε φω μέσα από δύο αλγορίθμους, τον αλγόριθμο Α και τον αλγόριθμο Β, για να μπορούμε να ξέρουμε πώ μπορεί να γίνει με μια μεγαλύτερη επιτυχία η πρόβλεψη ενό γεγονότο. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι οι γραφικέ παραστάσει των ε, περιορισμένων διαμερίσεων των αριθμών. Εάν επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα, δηλαδή όταν έχουμε τη φράση, α πούμε, ο Μέγα Αλέξανδρο Αποθνίσκη, έχει απόλυτη επιτυχία με το γεγονό τη ισοψηφία τη φράσεω συμβαβηλών. Εκεί θα πρέπει να δούμε ποιε γραφικέ παραστάσει παράγονται από τη μία φράση και ποιε από την άλλη. Και να βρούμε το μαθηματικό αλγόριθμο που διασυνδέει αυτέ τι συγκεκριμένε. Και αν ο ίδιο μαθηματικό αλγόριθμο διασυνδέει και άλλε επιτυχημένε. Άλλε πόλει δηλαδή. Έχουμε, θα Ά, έχουμε... άλλες δίπλα Όχι, άλλε ισοψηφίε άλλων γεγονότων. Τότε θα έχουμε, ε, Αποκρυπτογραφήσει το πώ θα μπορούσαμε να προβλέψουμε μέσα από το φαινόμενο τη ισοψηφία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν, δεν έχει ασχοληθεί κάποιο. Ακριβώ αυτό, αυτό λέω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όμω αυτό να γίνει, δεν είναι αδύνατο. Αλλά δεν τεράστια έρευνα σε αυτό. Αλλά το λέω, το τομέα. Α, αντί να έχουμε τη λέξη βαβυλών, εκεί μπορούν να υπάρχουν άλλε πόλει και άλλε περιοχέ που να έχουν τον ίδιο. Τον ίδιο δεν τον ίδιο το, το έχω σημαντικό. διερευνήσει, θα μπορούσε. Βεβαίω θα μπορούσε, θα να, μπορούσε. Να, να, να υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά το γεγονό ότι σου λέει ότι. Ο θάνατο του έλαβε χώρα εκεί είναι, είναι πολύ σημαντικό και το πετυχαίνει. Όπω για παράδειγμα ο Μέγας Αλεξανδρός, να πάμε και σε κάτι άλλο σχετικό με αυτόν, είχε πει ότι στου γονεί μου οφείλω το ΖΙΝ, ή στον δε διδασκαλών μου το F ΖΙΝ. Γράφουμε τη φράση Ο Μέγας Αλεξανδρός και το αποτέλεσμα είναι 840. Το ίδιο ακριβώ αποτέλεσμα εξάγεται και από τη φράση το F και το ίδιο αποτέλεσμα εξάγεται και από τη λέξη Ξύφο. Και γνωρίζουμε ότι το Ξύφο ήταν το κύριο όπλο του Μεγάλου Αλεξάνδρου με το οποίο έκοψε και δεν έλυσε τον γόρδιον δεσμό. Mm -hmm. Αλλά θα πάμε και σε κάτι πιο σημαντικό που αποκαλύπτει πώ έγινε η δολοφονία. Ποιο ήταν, ποιο ήταν το αίτιο τη δολοφονία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και γράφουμε τη φράση δηλητήριων και από τον αρχινοχώων ή και ο αριθμός που εξάγεται είναι 3.682. Τον ίδιο αριθμό θα βρούμε, αν γράψουμε και τη φράση, το αίτιον θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτό είναι μία ισοψηφία με τετραψηφίους αριθμούς και μάλιστα μεγαλύτερους αριθμούς από το 3.600. Είναι πολύ δύσκολο να συμβαίνει στην τύχη. Και υπάρχει και κάτι άλλο που συσχετίζει το Κιάμιον με τον Μέγαν Αλεξανδρό. Γράφοντας τη φράση «Ο Αλεξανδρός» Θα πάρουμε τον αριθμό 591, όμως το όνομα Κιάμιον έχει τον ίδιο αριθμό. Mm -hmm. Οι συμπέροσες mm -hmm. είναι, είναι πάρα πολλές είναι, για να για να, για να, για τυχαίες, να τυχαίες. Και θα πάμε και στην Αμφίπολη για να πούμε ότι επάνω από τον τύμβο του Καστά, όπου εκεί η κυρία πριστέρι μας παρουσίασε κάποια ευρήματα αρχαιολογικά, είχε βρεθεί ο Λέων της Αμφιπόλεως. Γράφοντα τι δύο λέξει μόνο αυτέ, Λέων Θεω... Αμφιρπόλεω. Θεωρούσαμε ότι εκεί πέρα πάνω θα ήταν. Ναι. Λέων Αμφιρπόλεω. Ναι. Αυτέ οι δύο λέξει έχουν τον αριθμό 2621. Εάν γράψουμε τη φράση Αλέξανδρος Φιλίππου Μακεδόν, θα προκύψει ακριβώ ο ίδιο αριθμό. 2621. Στη χώρα μα έχουμε δύο λέοντε με την ίδια αρχιτεκτονική και με την ίδια σχεδιαστική δομή. Ο ένα βρίσκεται στι εκβολέ του Τριμώνου του ποταμού ο οποίο ήταν επάνω από τον τύμβο του Καστά. Και, και ο άλλο στη Και ο άλλο είναι στη Χερόνια. Το ύψο τους, η αρχιτεκτονική του, η διακόσμησή του, η σχεδιαστική του δομή είναι ίδια. Η μόνη διαφορά που υπάρχει είναι ότι ο Λέων τη Αμφιπόλεως κοιτάει ευθεία μπροστά, ενώ ο Λέων τη Χερόνια κοιτάει με μια γωνία προ τη Θήβα, διότι εκεί ο Φίλιππος έδωσε εντολή να τοποθετηθεί αυτό ο Λέον προ τη μήν των 254 μαχητών, οπλητών του ιερού λόχου των Θηβαίων, που είχε κατατροπώσει τότε, του είχε νικήσει. Και έτσι, αυτή η σχεδιαστική ομοιότητα και η σχεδόν παρομοιότυπη κατάσταση μεταξύ των δύο αυτών αγαλμάτων του Λέοντο στη Χερόνια και στην ε, Αμφίπολη, Αποδεικνύουν ότι σίγουρα το μνημείο αυτό έχει σχέση με τον Αλέξανδρο τον Μέγαν. Οπωσδήποτε. Δεν μπορεί δηλαδή να έχουμε ένα τάφο 20 στρεμάτων, γιατί τόσο είναι το έμβαθο του τάφου, και να μην έχει σχέση με κάποιον πάρα πολύ μεγάλο, με μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Γιατί ο Λέων είναι βασιλικό, βασιλικό έμβλημα. Δεν βασιλικό. είναι κάτι που λένε κάποιοι τώρα τελευταία για έναν Ολυμπιονίκη ή για κάτι άλλο. Έτσι. Και υπάρχουν και άλλα στοιχεία που συσχετίζουν. Την, τον τύμβο τη Αμφιπόλεω με τον Μέγαν Αλέξανδρο. Υπάρχουν πολλά. Θα πρέπει να γίνει μια ενδελεχή έρευνα και να παρουσιαστούν όλα αυτά τα στοιχεία. Ναι, και θα πρέπει να είναι διεπιστημονική. Ακριβώ. Έτσι να το πούμε αυτό, γιατί δεν μπορεί κάποιο επιστήμον να τα παίρνει, κάποια επιστήμη να τα παίρνει όλα αυτά στην πλάτη τη, γιατί κινδυνεύει να κάνει λάθη. Και, και κάτι ακόμα. Βέβαια, τον Αλέξανδρο δεν το λέγανε μέγα μεγάλο την εποχή του, οπότε αυτό είναι μεταγενέστερο για να Φυσικά. μπορέσουμε να βρούμε την, βεβαίως, την λύση βεβαίως. να δούμε αν ισχύει, έτσι, ήταν απλώς ο Αλέξανδρος, έτσι, ο Αλέξανδρος ο τρίτο. έτσι, ο Αλέξανδρος ο, ναι, ο Γάμα, ο Μακεδόνος ο Ναι. η Ιώστο Φιλίππου Β, mm -hmm. ακριβώς έτσι. Ωραία, ε, τι συμβαίνει με τον Καποδίστρια, εδώ έχουμε κάποιε άλλε ε, πολύ σημαντικέ. και ε, την ελληνική γλώσσα νο? Ναι, ισοψηφίε, οι οποίε είναι στο στο βιβλίο αυτό, το 8ο, η αλφαρθμητική ευφυα τη ελληνική γλώσσα προ το τέλο, όπου εκεί αναφέρονται και κάποια πράγματα και για τον Ρόμπερτ Κέννεδη και για τον Τζον Κέννεδη και για τον Αριστοτέλειο Νάση και για τον Τροϊκό Πόλεμο, αλλά και για κάτι πολύ σημαντικό που έχει σχέση με την ρήψη τη πρώτη πυρηνική βόμβα. Που είχε δώσει εντολή τότε ο Τρούμαν. Ε, όσον αφορά και το. Την έχει κατασκευάσει ο του... Οπενχάιμερ, μην ξεχνάτε. Ακριβώ. Ακριβώ σε αυτά θα αναφερθούμε. Με μεγάλα, μεγάλα μυαλά. Έτσι, έτσι. Ε, εάν πάρουμε το, το επώνυμό του, Καποδίστρια, ο αριθμό είναι το 996. Mm -hmm. Που είναι τα τρία απολεσθέντα γράμματα. Δηλαδή το δίγαμα, το κόμμα και το σαμπί Μαζί, αν τα προσθέσουμε. <laughs> εάν όμω βάλουμε το αρχικό του ονόματο του Ιωάννη, δηλαδή το Ι το το και το Καποδίστρια, το γράμμα έτσι. Που είναι το 10, θα ανεβάσει αυτή την αριθμητική αξία στον αριθμό 1006. Γιατί 996 και 10 θα μα δώσει τον αριθμό 1006. Ο αριθμό τη λέξεω γεώμηλον είναι ακριβώ ίδιο. Το γεώμηλον όμω σημαίνει πατάτα. Εάν γράψουμε τη λέξη ναύπλειον, θα ισοψηφίσει με τη φράση η πατάτα. Και με τον αριθμό 691. Και γνωρίζουμε όλοι την περιγραφή. Πώ έφερε την, την στο στο και τι ακριβώ έγινε, ώστε να τη μεταδώσει, να τη μεταφέρει ναι. για την καλλιέργεια τη και Αυτό δεν είναι λίγο αυθαίρετο να πάρουμε το γιώτα όμω και να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα, ή είναι το παιχνιδάκι και να παίξουμε μετά τα παιδιά. Δεν είναι αυθαίρετο για, 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 για γιατί, γιατί σε πολλά ονόματα, όταν έχουμε ένα επώνυμο, αναφέρουμε το αρχικό του, του πρώτου ονόματο. Mm -hmm. Βάζουμε μία τελεία mm -hmm. έτσι, και μετά βάζουμε το επώνυμο. Δεν είναι μία αυθαίρεση. Καταρχήν, δεν βάζουμε ένα άλλο γράμμα. Διαφορετικό από το πρώτο γράμμα του μικρού του ονόματο. Mm -hmm. Οπότε έχει μια λογική. Έχει, ότι έχει, έχει, έχει μια λογική. Αλλά παίζοντα έτσι, θα, αυτό θα έχει μια, μια ακόμα πιο βαθύτερη λογική στα παιδιά να μπορούν να, να, να παίξουν με αυτά τα πράγματα. Ε, Αν το δούμε σαν παιχνίδι, ναι. δεν θα διαφωνήσω. Αλλά εδώ θα πούμε όμως κάτι άλλο που εδώ δεν μπορείς να παίξει. Δηλαδή εδώ έχει, ε, κάποια <Fifth> πολύ σημαντικά πούμε, ε... το, ότι τα γράμματα του Καποδίστρια είναι τα τρία από γράμματα που κάναμε ναι, <Yeah>, ο, ο Λεξάριθμος ο το όνομα του Καποδίστρια απολέ... απολέσαμε τα γράμματα απολέσαμε και, τον, τον κυβερνήτη <αγραφή> εδώ θέλω να πω το εξή. η 27η Σεπτεμβρίου μηνό 1831 μας δίνει τον αριθμό 4581 ο Ιωάννης Καποδίστριας δολοφονείται στον τον Αύπλιο μας δίνει ακριβώς τον ίδιο αριθμό εδώ δεν εδώ μας λέει η ελληνική γλώσσα τι ακριβώ συνέβη, πότε έγινε κλπ. Ναι. Άρα, βλέπουμε ότι για κάθε περίπτωση, για κάθε άνθρωπο, αν κάνουμε ανάλυση, με, σύμφωνα με τη θεωρία των διαμερίσεων, μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια αξιόλογα συμπεράσματα. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένα άνθρωπο σαν και εσένα δίπλα σε προσωπικότητε κλπ. Και, και να του βγάζει λίγο. Ε, κατά κάποιον τρόπο πράγματα ναι, που... που μπορούν α, να συναντήσουν στο δρόμο α, τους Αυτό που, αυτό που λες ε, θα μπορούμε να, μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να ισχύει Ναι, δηλαδή που μπορούν να συναντήσουν στο δρόμο τους προβλήματα, λύσεις, θέματα και ίδια η αριθμή, η ίδια η γλώσσα, το ίδιο το αλφάβητό μας να σου δώσει και μια λύση, να σου δίνει λύσεις Αλλά χρειάζεται χρόνος και χρειάζεται και μεγάλη εμπειρία από αυτόν που θα ασχοληθεί για να μπορεί με επιτυχία να δώσει αυτές τις λύσει. Σκέφτηκες ποτέ να τα βάλεις όλα αυτά σε ένα προγραμματάκι, ε, που να είναι στο κομπιούτερ και να παίζουν τα παιδιά με αυτό. Να βάζουν λέξεις πόλη, ας πούμε, και να βρίσκουν αυτή η πόλη ούτε με την πατάτα. Αυτή η πόλη ούτε με το μήλο. Αυτή η πόλη ούτε με το μανταρίνι. Ναι, αυτό έχει ήδη γίνει. Αυτό έχει ήδη γίνει έχει και. Κανή? Ναι, βεβαίω, έχει ήδη γίνει. Αυτό εδώ και χρόνια. Αρκετά χρόνια. Από το 2003. Γιατί για να κάνει την έρευνα αυτή σε τέτοιο βάθο, χωρί ηλεκτρονικό υπολογιστή, θα ήθελε πολύ περισσότερο είναι. χρόνο. Νοήτε. Την X, X και X. Υπάρχει ένα τέτοιο λογισμικό, δηλαδή ένα προγραμματάκι. Υπάρχουν κάποια, αλλά ε, διαφέρει το ένα από το άλλο, έχουν διαφορέ και δυστυχώ ε, σε ορισμένα, ε, γράφουν κάποια αρκετά πράγματα τα οποία είναι, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δηλαδή μπαίνουν και γράφουν, και γράφουν διάφορα τα, τα οποία δεν αξίζει τον κόπο να καθίσει κάποιο να τα μελετήσει. Όταν έχει ένα πρόγραμμα και θέλει να μελετήσει την ελληνική γλώσσα, πρέπει να είσαι σοβαρό, πρέπει να είσαι ερευνητή που να μελετά σε βάθο αυτό που μελετά και να ασχολείσαι με θέματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά, όπω η κοσμική δημιουργία, για παράδειγμα. Για παράδειγμα, άμα πάρει τη λέξη σύμπαν, θα δει ότι έχει τον αριθμό 771 και η φράση κοσμική έκρηξη έχει επίση τον ίδιο αριθμό. Άρα, η ελληνική γλώσσα επιβεβαιώνει αυτό που λένε οι κοσμολόγοι για τη δημιουργία του σύμπαντο, ότι ναι, έγινε από μία κοσμική έκρηξη. Mm. Το λάθο όμω που κάνουν οι κοσμολόγοι και η θεωρητική φυσική είναι ότι πιστεύουν και θεωρούν ότι έχει γίνει μόνο ένα Big Bang, μόνο μία μεγάλη κοσμική έκρηξη στο σύμπαν. Αυτό είναι λάθο. Και μπορούμε να το αποδείξουμε επιστημονικώ με τον εξή τρόπο. Μπορούμε να πούμε ότι η κβαντική θεωρία μα λέει ότι για κάθε σωματίδιο ύλη υπάρχει το αντίστοιχο σωματίδιο αντιήλη. Δηλαδή για ένα ηλεκτρόνιο πρέπει κάπου στο σύμπαν το δικό μα να υπάρχει ένα αντιλεκτρόνιο. Για ένα πρωτόνιο να υπάρχει ένα αντιπροτόνιο. Για ένα νετρόνιο να υπάρχει ένα αντινετρόνιο. Μετά από έρευνε που κράτησαν παραπάνω από 6 δεκαετίε, η φυσική, η θεωρητική φυσική, κατάληξαν στο συμπέρασμα ότι στο δικό μα σύμπαν τα ποσοστά τη αντιήλυση που υπάρχουν είναι απειριοελάχιστα. Και έτσι έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο θέμα για την θεωρητική φυσική, το οποίο ακόμη δεν έχει επιληθεί, είναι άλλη το πρόβλημα, και λέγεται matter anti matter asymmetry. Δηλαδή, ασυμμετρία τη ύλη και τη αντιήλυση. Κάνουν πειράματα στο ΣΕΡΝ με την ελπίδα να μπορέσουν κάποτε να το επιλύσουν. Δυστυχώ δεν θα μπορέσουν. Όσα πειράματα και αν κάνουμε εκεί, έχω προτείνει τη μοναδική λύση του θέματο, η οποία είναι η εξή, ότι όπω υπάρχει το δικό μα το σύμπαν, που αποτελείται μόνο από 4% από ύλη, ενώ το υπόλοιπο 96% είναι σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια, έτσι κάπου, στον τεράστιο χώρο, τον αχανή χώρο, υπάρχει ένα αντισύμπαν, το οποίο αποτελείται από 4% από αντίλη. Και έχω προχωρήσει και πιο πέρα και έχω βρει ένα μοντέλο μαθηματικό το οποίο εξηγεί γιατί γίνονται αλλεπάλληλες κοσμικές, μεγάλες κοσμικές εκρήξεις δηλαδή η σωστή θεωρία είναι η θεωρία των πολλαπλών κοσμικών εκρήξεων mm -hmm, mm -hmm. Multiple Big Bangs Έχει τι είναι η φυσική ναι. Και μάλιστα είναι ένα περιοδικό φαινόμενο που έχει σχέση με τον αριθμό 15 Δηλαδή με τον αριθμό 15... 15 χρονικέ περιόδου τεράστιε. Θα μπορούσε, α πούμε, να είναι ότι έχουμε ένα Big Bang κάθε 15 δισεκατομμύρια υγιεινά χρόνια. Ή θα μπορεί η περίοδο αυτή που έχει σχέση με το 15 να είναι πολύ μεγαλύτερη από τα δισεκατομμύρια. Έχει όμω σχέση με τον αριθμό 15, και αυτό μα το δηλώνει ο κώδικα ο μαθηματικό που έχει ευρεθεί στην ακολουθία Φιμπονάτση, τον οποίο θα παρουσιάσω. Τον έχω παρουσιάσει, βέβαια, και στα βιβλία μου αυτά τα δύο. Εδώ οι κώδικε του πιθαγόρα αναλυτικά. Αλλά θα τον παρουσιάσω και πιο αναλυτικά. Μα, ακόμη η, στην παρουσίαση. Οι αριθμοί Φιμπονάτσι, εντάξει, έχουν χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ στην τέχνη, κυρίω πάρα εννοείται, πολύ. Εννοείται, εννοείται, αλλά έχουν τεράστια σχέση και στα πολύ. μαθηματικά και στη φυσική. Ναι, ναι, ναι. ναι. Μα, ναι όταν θε να κάνει ένα κομμάτι μουσικό ή σκηνοθετικό, μια ταινία, α πούμε, στου αριθμού Φιμπονάτσι, πα και βάζει τι κορυφαίε σου στιγμέ, γιατί ξέρει πώ επιδρούν άλλοι λεπιδρούν αυτέ Ακόμη και αν κάνει και μια επίσκεψη στην Επιδαυρό, θα δει ότι οι κατασκευαστέ του θεάτρου τη Επιδαυρού έχουν γνώση για την ακολουθία αυτή, διότι. Το άνω διάζωμα έχει 21 θέσει. 21, συγγνώμη. 21, 21 σε Συ, σειρέ ε, θέσεων. Ναι, έτσι. Και το κάτω έχει 34 σειρέ ναι, ναι, ναι. θέσεων. Και ανάμεσα σε αυτά τα διαζώματα έχουμε 13 σκάλε. Άρα έχουμε τρει διαδοχικού αριθμού φυμφωνάτη. Το 13, το 21 και το 34. Ναι, ναι, ναι γι αυτό, γι αυτό... Πόσο τυχαίο μπορεί να είναι Για αυτή αυτού... η επιλογή. Πόσο υγεία μπορεί α, να είναι. Εδώ πρέπει να δούμε τι αριθμό, δηλαδή πόσο τυχαία, αυτό το πόσο πρέπει δεν να το ορίσει ποσοτικά. Δεν είναι τυχαία, και θα σα πω γιατί. Γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι η ακουστική η τέλεια έχει σχέση με την αρμονία του χρυσού αριθμού φ. Και επειδή ο κώδικα τη ακολουθία που είναι ο αριθμό φ, δηλαδή άμα πάρουμε το πηλίκον 21 δια 13, θα βρούμε έναν αριθμό που είναι κοντά στο φ. Άμα πάρουμε μετά το 34 δια 21, που είναι οι δύο επόμενοι όροι, Πάλι. θα βρούμε έναν αριθμό που είναι πιο κοντά στο φ. Πάλι. Και αν πάρουμε μετά το 55 34 θα βρούμε έναν αριθμό που πλησιάζει ακόμη περισσότερο. Το δει, το επί και όσο ουσίας... πάμε στο άπειρο, όλα Εδώ. τα δεκαδικά ψηφία είναι όλα τα ψηφία του φύ. Ε. Άρα, ο κώδικτη τη ακολουθία του Μπονάτση είναι ότι το πηλίκον των διαδοχικών όρων τη, όπω πηγαίνουμε προ το άπειρο, είναι να μα δώσει το χρυσό αριθμό φύ. Και επειδή ο χρυσό αριθμό φύ έχει σχέση με την απόλυτη αρμονία και δεν υπάρχει μουσική χωρί αρμονία, γι' αυτό το λόγο επέλεξαν αυτού του αριθμού, άρα του ήξεραν. Άρα και οι Πιθαγόροι μπορεί να του ήξεραν. Είναι αδύνατο οι Πιθαγόροι να έχουν ανακαλύψει τη χρυσή τομή και τον χρυσό αριθμό φύ και να μην ξέρουν την τόσο αποκαλούμενη ακολουθία Φιμπονάτσι. Άρα ο Ιταλός, είναι αστείο, είναι αστείο, Άρα αστείο. ο Ιταλός δεν μα είπε τίποτα καινούριο. Λοιπόν, να, κυρίε ναι. και κύριοι, κάπου εδώ τελειώνει αυτή η εκπομπή λίγο βία, αλλά θα τον ξανάχω τον Ελευθέριο Αργυρόπουλο πάλι μαζί μα. Μέχρι τότε να είστε καλά και να προσέχετε του αριθμού σα και του ρυθμού σα.